Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ενημερωτική εκδήλωση. Το σκοπό έχει ο κόσμος, εσείς δηλαδή, να ενημερωθείτε για το τελικά τι είναι η κάτω του πολίτη, πόσο αθώα είναι και πόσο επικίνδυνη είναι. Αν είναι αθώα ή επικίνδυνη, θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας εσείς στο τέλος. Αυτά έτσι για μια μικρή εισαγωγή και ζητώ συγγνώμη αν πλάτιασα. Να ξεκινήσουμε με τον εκπρόσωπο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, τον Ιερομόναχο Ιωσήφ τον Καρακαρινό, ο οποίος θα μας διαβάσει τον χαιρετισμό του. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Αληθώς αγαπητοί. Εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες της για την πρόσκλησή της στην παρούσα εκδήλωση και για την τιμή να απευθύνει χαιρετισμό εις αυτήν. Καταρχάς θέλουμε να συγχαρούμε και εμείς τους τρεις λόγους παρακαταθήκη Βυζάντιων και όμιλων φίλων του Αγίου Όρους για την όλη δραστηριότητά των προς υπεράσπιση των ελληνοορθόδοξους παραδόσεως, αλλά και για την διοργάνωση της εκδηλώσεως τάφης. Το υποσυζήτηση θέμα, ως γνωστό, έγινε αιτία διαφόρων εκδηλώσεων ανά το Πανελλήνιο, δια των οποίων εκφράστηκε η έντονη ανησυχία και αντίθεση του ελληνικού λαού για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την χρήση της κάρτας του πολίτη. Πολλές προσπάθειες έγιναν και κατά το παρελθόν εκ μέρους της πολιτείας για να ερευνηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα, αλλά απέτυχαν λόγω της αντιστάσεως του Ορθοδόξου λαού μας. Η παρούσα κατάσταση όμως έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι η γενική κρίση ηθών και αξιών που αμβλύνει και το κριτήριο της δογματικής συνειδήσεως. Είναι βεβαίως και η οικονομική κρίση, πραγματική και τεχνητή, που δημιουργεί φοβία για την επιβίωση και ούτως αποδυναμώνει την αντίσταση του λαού. Από την άλλη πλευρά της πολιτείας είναι πιο μεθοδευμένη και επίμονη η τακτική προς επιβολή της ηλεκτρονικής κάρτας παρά την διαφανής αντίθετο γνώμη της πλειονότητας του ελληνικού λαού. Για τους λόγους αυτούς χρειάζεται περισσότερη επαγρύπνηση και κινητοποίηση, αλλά και περισσότερη μετάνοια και αυτογνωσία από όλους μας. Η Ιερά Κοινότητα, αναμένουσα τον καταλληλότερο χρόνο για να εκφραστεί επί του θέματος, κατέληξε προσπάθως να εκδώσει σχετική ανακοίνωση, για τις οποίες τονίζει ότι δια της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως είναι ορατός ο κίνδυνος για τους χριστιανούς να παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής του συνειδήσεως και γι' αυτό συνιστά να χρησιμοποιούν τα συμπαντικά μέσα ταυτοποίησεώς των. Καλή δε για την ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, διότι την τεκμηρίωση των θέσεών μας θα την αναφέρουν αναλυτικά οι πληθέντες διατεκριμένοι ομιλητές. Κλείνοντας τον μικρό αυτό χαιρετισμό, εκφράζουμε την πεποίθησή μας ότι με τη βοήθεια του Θεού θα ξεπεράσουμε και πάλι τον επικίνδυνο αυτό σκόπελο. Χριστός Ανέστη, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, ο πατήρ Αρσένιος Διακόφτης θα σας διαβάσει μία ανακοίνωση που κατά την προσωπική μου άποψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Για πρώτη φορά η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, προχθές, εκφράστηκε επίσημα, εκδίδοντας αυτή την ανακοίνωση. Την ακούτε από τον πατέρα Σένα. Ανακοίνωσης Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους περί της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως και της κάρτας του πολίτη. Η ημερομηνία είναι με το νέο ημερολόγιο 5 Μαΐου, με το παλό 22 Απριλίου. Εξ αφορμής της προσφάτου καταθέσεως στην Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απορρέουσα εκ τούτου μελλοντική έκδοση της κάρτας του πολίτη, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα. Η κάρτα του πολίτη ταυτοποιεί την προσωπικότητα του πολίτη και τον μετατρέπει σε έναν αριθμό του συστήματος της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως. Όλοι οι πολίτες εντάσσονται πλέον σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα
το οποίο ελέγχει και επεξεργάζεται τα στοιχεία της προσωπικής του ζωής, μέσα σε παρένθεση οικονομική δραστηριότητας, θέματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής συμπεριφοράς κλπ. Κλείνει παρένθεση, καταργώντας ουσιαστικά τις προσωπικές τους ελευθερίες. Επειδή το σύστημα αυτό έχει την δυνατότητα να μετεξελίσσεται εύκολα, θεωρούμε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος για τους χριστιανούς να παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής του συνειδήσεως, στερώντας τους την δυνατότητα να ομολογούν ελεύθερα την πίστη τους και να κηρύσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Επειδή μάλιστα η εξουσία χρήσεως του συστήματος αυτού παραδίδεται σε φορείς ακαθόριστους ως προς τον δημόσιο ή ιδιωτικό τους χαρακτήρα και τους δίδεται η ευχέρεια να προσταφερούν στην κάρτα δεδομένα, υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμη και της ανεπίγνωστης εκ μέρους των πιστών χρήσεως αντιχριστιανικών συμβόλων. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους εκφράζει την έντονη ανησυχία της και υποβάλλει θερμή παράκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη. Συνιστά δε στους χριστιανούς να χρησιμοποιούν τα συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς τους. Η υποχρεωτική επιβολή τιούτου είδους κάρτας μας ευρίσκει αντιθέτως. Ως ορθόδοξοι χριστιανοί δεν λησμονούμε ότι μίζωνο εν ημίν ή ο εν το κόσμο και ότι ο Χριστός νενίκηκε τον κόσμο. Τούτο όμως δεν συνεπάγεται και την συμφωνία μας σε υποχρεωτικές και ανελεύθερες πρακτικές. Ευχόμεθα ολοψύχως η Κυρία Θεοτόκος, η προστάτης και έφορος του Αγίου Όρους, να δίδει στον ευλαβή λαό της πατρίδος μας την δύναμη να ανταπεξέρχεται σε όλες τις δυσκολίες του βίου, μάλιστα μέσα στη δυσχερή αυτή συγκυρία που διερχόμεθα. Άπαντες, η ενδικοινή συνάξη, αντιπρόσωποι και προϊστάβενοι των 20 ιερών μονών του Αγίου Όρους Άθων. Ήταν η πρώτη επίσημη τοποθέτηση της Ιεράς Κοινότητας για το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της κάρτας του πολίτη. Θα παρακολουθήσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, Γέροντα Δαμασκηνό, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, εστάλην από την Ιερά Μονή Ιωσήφ Γρηγορίου, εκ μέρους του Σεβαστού μου Γέρου Γιώργου Πατρός Γεωργίου, να σας απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του, διότι ο ίδιος είναι βαριά ασθενής και γνωρίζετε εκ μέρους της Μονής Γρηγορίου τους αγώνες που έχει κάνει παλαιότερα η Μονή μας και άλλες μονές του Αγίου Όρους και ιδιαίτερως η Ιερά Κοινότητας. Γνωρίζετε επίσης τους αγώνες του Γεροντών Πατρός Γεωργίου, ο οποίος με έστειλε ως εκπρόσωπο εδώ να σας ανακοινώσω να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του, την αγάπη του και τα συγχαρητήρια τα οποία μου είπε να μεταφέρω στους αδελφούς εδώ ομιλητάς και τις ευχές του ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται εκ μέρους όλης της εξής Ελλάδας πρέπει να γίνει και εκ μέρους του Αγίου Όρους, εύχεται ο γεροντάς μου, Δία μου, να καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια και να αρνηθούμε όλοι μας να παραλάβουμε αυτές τις ταυτότητες οι οποίες, όπως θα ακούσουμε και από τους ομιλητές, αλλοιώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου, αλλοιώνουν τα προσωπικά τα δεδομένα και μας κάνουν νούμερο και όχι ελεύθερες προσωπικότητες όπου μπορούμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο με ελευθερία, με αγάπη και με τη δυνατότητα να ομιλούμε για τον Χριστό, για την Εκκλησία και να ζούμε με την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Η προσπάθεια που γίνεται εκ μέρους της πολιτείας είναι καταφανώς πάρα πολύ λυπηρά για όλους μας,
μας καταστρέφει την προσωπικότητα και την ελευθερία μας, αλλά ελπίζουμε ότι με τη δική μας, τον δικό μας τον αγώνα, με την προσωπική μας πνευματική ζωή, με τη μετάνοια, με την προσευχή, πιστεύουμε ότι ο Παράγαθος Θεός θα ελύσει τη χώρα μας, η οποία υπέστη και παλαιότερα διάφορες δοκιμασίες, αλλά σήμερα όμως ζούμε πραγματικά μια πολύ άσχημη περίοδο. Αλλά και τώρα πιστεύουμε ότι ο Παράγαθος Θεός, όπως παλαιότερα απελευθέρωσε το γένος μας μέσω των, για τον Αγίων μας κληρικών, επισκόπων και ελευθερωτών του έθνους μας, έτσι και τώρα πιστεύω ότι η πατρίδα μας θα ελευθερωθεί με τον δικό μας τον αγώνα, με την προσευχή, με την ενότητα και με την μετάνοιά μας. Ευχαριστώ πολύ και να ευχόμεθα όλοι για την προσευχή μας και τη μετάνοιά μας, ο Θεός να ευλογήσει την προσπάθεια όλων των Ελλήνων και τις ομιλίες που θα ακούσουμε σήμερα θα είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για να αγωνιστούμε εδώ και στο εξής για αυτή τη μεγάλη υπόθεση που λέγεται ελευθερία του ανθρώπου. Παρακαλούμε τώρα τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Ορθόδοξη Αφύπνιση για έναν πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τα Τρίκαλα είναι ο συγκεκριμένος σύλλογος. Σεβαστοί πατέρες, οσιότερες μοναχές, κύριε εκπρόσωπο των αδερφών, αγαπητοί αδερφοί και φίλοι, ευχαριστούμε τους οργανωτές της σπουδαίας σημερινής εκδήλωσης για την πρόσκλησή τους να απευθύνει η Ορθόδοξη Αφύπνιση τον αγωνιστικό χαιρετισμό της, δηλώνοντας συνάμα ότι ο αγώνας κατά της επιβολής της Κάρτας του Πολίτη είναι ομολογιακό καθήκον κάθε Έλληνα πιστού. Χαιρετίζουμε λοιπόν τη σημερινή μεγάλη εκδήλωση και να είστε βέβαιοι ότι τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα την αγνοήσουν όπως και όλες τις προηγούμενες. Χαιρετίζουμε επίσης με ικανοποίηση και την πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συχνότητος του Αγίου Όρους, η οποία λαμβάνει θέση κατά της υποχρεωτικής επιβολής της Κάρτας και εμέσως πλην σαφώς καλεί τους πιστούς να μην την αποδεχτούν. Δεν πάβουμε όμως να αναμένουμε με μεγάλη αγωνία και την απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία επιβάλλεται να ληφθεί τάχιστα. Οι δύο ειδικές συνοδικές επιτροπές που συνεστήθησαν έχουν ήδη ενημερωθεί καταλήλως από τους ειδικούς επιστήμονες για τους κινδύνους της Κάρτας. Ο καιρός ίγγεκε και ούμενετος. Το σχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ψηφίζεται και ως επόμενο βήμα θα δούμε ξαφνικά την επιβολή της Κάρτας πολίτη, αφού χωρίς αυτήν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα είναι γράμμα κενό. Ο πιστός λαός ζητεί να εκφραστεί η θέση της Εκκλησίας μας για την Κάρτα Πολίτη έγκαιρα και υπεύθυνα από το Σύνολο της Ιεραρχίας σε Σύνολο. Αφού ακούσει τις προτάσεις των ειδικών συνοδικών επιτροπών, γιατί το πολίτευμά μας είναι συνοδικό και το ζήτημα της Κάρτας του Πολίτη εξαιρετικά κρίσιμο για τις ελευθερίες μας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της θρησκευτικής ελευθερίας. Θεωρούμε ότι δεν είναι ορθό να χειρίζεται το ζήτημα ο μακαριότερος Αρχιεπίσκοπος προσωπικά, όπως διαβλέπουμε, αρκούμενος στις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι η Κάρτα δεν θα προσβάλλει τα δικαιώματα των πιστών. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνάντηση Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου την 6/5/2011, ο Αρχιεπίσκοπος έθεσε στον κύριο Παπανδρέο και το θέμα της Κάρτας του Πολίτη, όπου ο Πρωθυπουργός τον καθησύχασε και του είπε να μην ανησυχεί. Οι πιστοί δεν θέλουν προσωπικές συνεννοήσεις και προσωπικές διαβεβαιώσεις που καμία δέσμευση δεν παρέχουν. Γνωρίζουν ότι κάθε κυβερνητική διαβεβαίωση για το ζήτημα δεν είναι ειλικρινής και η καθυστέρηση αποσκοπεί στο να βρεθεί ο λαός πρωτοτελεσμένο. Εμείς, ως Ορθόδοξη Αφύπνιση, έχουμε να πούμε εν συντομία ότι η Κάρτα Πολίτη ήταν το όλο σύστημα. Όταν το όλο σύστημα τεθεί σε λειτουργία, θα συντελέσει στην καταστρατήγηση κάθε έννοια ελευθερίας και αξιοπρέπειάς του. Θα καταργηθούν στην πράξη όλα τα προστατευόμενα δια του συντάγματος απόρριτα της ιδιωτικότητας του πολίτη. Μέσα από το σύστημα συγκεντρώσεως των πληροφοριών και της επεξεργασίας θεμητής και αθέμητης αυτών, θα καταστεί δυνατή η χειραγώγηση των λαών και η επιβολή της φανερά πλέον διαφημιζόμενης ως πανάκιας όλων των προβλημάτων της ηφιλίου παγκόσμιας κυβέρνησης. Οι ανησυχίες των πιστών εντείνονται περισσότερο από το τεχνικά αναμφισβήτητο γεγονός ότι στην Κάρτα Πολίτη μπορεί σε μια μελλοντική αναβάθμισή της να προσθεθεί εμφανώς ή αφανώς και ο δυσόνιμος αριθμός 666, ενώ καθημερινά προωθείται όλο και πιο πολύ η ιδέα της εμφυτεύσεως του τσιπ της κάρτας στο ανθρώπινο σώμα.
Προσφάτως, ο βρετανικός λαός αντιληφθεί στον κίνδυνο καταλύσεως κάθε έννοια ελευθερίας και ιδιωτικότητας, αξίωσε από την πολιτική ηγεσία και επέτυχε την κατάργηση των βρετανικών κρατών πολίτη. Αναρωτούμεθα, ο ελληνικός λαός είναι δεύτερης κατηγορίας? Θέλω επίσης να τονίσουμε ότι δεν πρέπει οι κυβερνώντες να θεωρήσουν την παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης ως μια καλή ευκαιρία για να επιβάλλουν ανελεύθερες πολιτικές και πρακτικές στη ζωή των πολιτών. Μπορεί ο λαός να υπομένει οικονομικά μέτρα, μνημόνια και διεθνές νομισματικό ταμείο, όμως την ψυχή του δεν την πολλά. Την ελευθερία του δεν την εκχωρεί. Τα δικαιώματά του δεν τα αποπέμπει ούτε τα απεμπολεί. Τέλος, αρνούμαστε να παραλάβουμε την κάρτα πολίτη, είτε αυτή περιέχει το 666, είτε όχι. Και ζητούμε από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην επιβολή της. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα να διορθώσουμε μια παράληψη. Να πούμε ότι εδώ είναι μαζί μας ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλων Μετεώρων, ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος. Είναι μοναχές από τα Μετέωρα. Είναι επίσης πάρα πολύ πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ο προκοσμήτωρος της Θεολογικής Σχολής, ο κ. Κοκκούλης, οι ομότιμοι καθηγητές, ο κ. Βάντσος, ο κ. Σάκος, ο ομότιμος καθηγητής θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Κοντογιάννης, και αν έχουμε ξεχάσει και κάποιον άλλον, ζητούμε συγγνώμη. Επίσης, να σας πω ότι έστειλε χαιρετισμό για τη συγκεκριμένη εκδήλωση ο Αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης, ο κ. Απόστολος Δετζικώστας, ο οποίος, αφού ευχαριστεί τους διοργανωτές για την πρόσκλησή τους να παρευρεθεί στη σημερινή εκδήλωση, και εύχεται ολόψια καλή επιτυχία. Και νομίζω ότι στο πρόσωπό του οι διοργανωτές θα έχουν πάντα ένα φίλο και συμπαραστάτη. Αυτά τώρα και για τους, χαιρετισμούς. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχετε στα χέρια σας χαρτιά και στυλό, όσοι τα προμηθευθήκατε στην είσοδο του συγκεκριμένου χώρου. Οπότε, όταν οποιαδήποτε ερώτηση έχετε να σημειώσετε από αυτά που θα ακούσετε από τους αξιόπινους ομιλητές, προς το τέλος των ομιλιών θα υπάρχουν άτομα τα οποία θα μπορούν να τους δίνετε τα σημειώματα για να έχουμε τον χρόνο στη συνέχεια να απαντήσουν οι ομιλητές πέρα από την εισήγησή τους στα δικά σας ερωτήματα. Ξεκινά λοιπόν ο κύκλος των τοποθετήσεων. Καλούμε στο βήμα τον Πανοσολογιώτα του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιωσήφ, καθηγούμενο της Ιεράς Μνήμης Ξεροποτάμου του Αγίου Όρους. Το θέμα της ομιλίας του είναι η κάρτα του πολίτη και η θρησκευτική μας συνείδηση. Σεβαστέ εκπρόσωπε της Ιεράς του Μητροπολίτου Νεαπόλεως κ. Βαρνάβα, Πανοσολογιότατε εκπρόσωπε της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, κύριε βουλευτά, εδασιμολογιότατε και ελογημότατε κύριε καθηγητέ, Χριστός Ανέστη. Το θέμα της εισηγήσεώς μου είναι η κάρτα του πολίτη και η θρησκευτική μας συνείδησης. Το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων στην Ελλάδα είναι αρκετά παλιό. Από εκείνη την εποχή του ΕΚΑΜ που ξεκίνησε η προσπάθεια για την λεγόμενη αριθμοποίηση του προσώπου, οι χριστιανοί ήταν αυτοί οι οποίοι αντιστάθηκαν σε όλα αυτά τα νεόκοπα και καινούργια νομοθετήματα στην Ελλάδα. Πολλά έγιναν τέτοια νομοθετήματα για ηλεκτρονικές ταυτότητες, αλλά με τον ένα ή άλλο τρόπο, με την αντίσταση των πιστών της Εκκλησίας, απεσοβήθησαν, έμειναν χωρίς να εφαρμόζονται. Αλλά και αυτή η σύναξη των 3,5 εκατομμυρίων υπογραφών που έγινε επί του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, τι άλλο ήτανε από μία πράξη της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων και μία ομολογία πίστεως. Όσοι όλοι δώσαμε τότε τις υπογραφές μας,
δεν τις δώσαμε για να γίνει κάποιο είδος απογραφής των συνειδητών χριστιανών, τη δώσαμε για να ομολογήσουμε το όνομα του Χριστού. Έτσι το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων με τον ένα ή άλλο τρόπο και με κάποιο τρόπο τον οποίο θα ήθελα σήμερα να παρουσιάσω στην αγάπη σας, συνδέεται με την ομολογία της πίστεώς μας και γι' αυτό έχει σχέση με τη θρησκευτική μας συνείδηση. Γι' αυτό θα αναφερθώ και σε ιερά κείμενα και στην Αποκάλυψη, η οποία δεν πρέπει να είναι ταμπού, διότι κάποιοι την παρερμηνεύουν, διότι δεν είναι ασφαλής η ερμηνεία της, αλλά πρέπει να είναι κάτι το οποίο και να διαβάζουμε έχει πολλά μηνύματα και για το παρόν. Δεν είναι μόνο τι θα γίνει στο τέλος τα έσχατα, όπως λένε δόκιμοι ερμηνευτές και πατέρες της Εκκλησίας, αλλά μας δίνουν ένα νόημα για το παρόν. Ποια θα είναι η στάση μας έναντι του μυστηρίου της ανομίας, το οποίο ονομάζει έτσι ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους χριστιανούς αυτής εδώ της πόλεως. Και το οποίο ήδη ενεργεί το από τότε. Δίνει λοιπόν η Αγία Γραφή και το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος Παύλος και ιδιαιτέρως ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος δίνουν πολλά τέτοια μηνύματα τα οποία δεν πρέπει να τα αγνοούμε και πρέπει να έχουμε τη συνείδηση αυτών εκεί των χριστιανών τους οποίους αναφέρει ότι στο τέλος, όταν πλέον θα είναι κοντά η έλευση του Χριστού, διότι η εμφάνιση του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου του θα είναι λίγο πριν και θα σημάνει την έλευση του Χριστού, την οποία η Εκκλησία αναμένει με πόθο και αγάπη και λέει «Ναι Κύριε, έρχου Κύριε Ιησού». Αυτό το πνεύμα, αυτήν την αναμονή, αυτήν την πνευματική αγωνία πρέπει να διέπει τους αληθινούς χριστιανούς και από εκεί ξεκινάει όλη αυτή ο προβληματισμός και η αγωνία των πιστών χριστιανών που αντιδρούν όχι μόνο για τις πολιτικές ελευθερίες και το φακέλωμα. Λέγει λοιπόν εκεί για τον ψευδοπροφήτη το θηρίο το οποίο βγήκε από την στεριά και το οποίο οι ερμηνευτές, οι πατερικοί λένε ότι θα είναι και καταστάσεις που θα προηγηθούν αλλά και πρόσωπο. Δεν θα είναι μόνο το ένα ή το άλλο. Λέει και ποιεί πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους ή να δώσει αυτής χάραγμα επί των χειρών αυτών της δεξιάς ή επί των μέτωπων αυτών και να μην τις δίνεται αγορά σε ή πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Αυτό το και ποιεί πάντας σημαίνει κάποια μεθόδευση. Δηλαδή υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα στο οποίο για να τους φέρει εκεί που θέλει, που λέμε, αυτό εννοεί το και ποιεί πάντας, διέρχεται κάποιες μεθόδους που θα τους εξαφατίσουν για να τους βάλουν σε ένα μονόδρομο. Είναι γεγονός από παλιά και έχω την εμπειρία και σαν εκπρόσωπος της κοινότητας που πηγαίνουμε κάτω στα Υπουργεία, ποτέ δεν λέγανε πώς θα είναι αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα τότε. Πήγαμε δύο τουλάχιστον φορές. Και σήμερα όταν εξυγγέλθηκε η κάρτα του πολίτη, είπανε τα καλά της, αλλά δεν είπανε πώς θα είναι, τι θα είναι. Έγινε αυτή η λεγόμενη διαβούλευση στο διαδίκτυο, ακούστηκαν γνώμες, υποτίθεται ότι έτσι περνάει και με τη συνένεσή μας, αλλά πόσο λαμβάνονται οι γνώμες και πόσες γράφτηκαν είναι ένα μυστήριο. Έκτοτε το όνομα της κάρτας του πολίτη δεν ακούστηκε διότι το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε σήμερα στη Βουλή προς ψήφιση, δεν ξέρω αν ψηφίστηκε, μιλάει μόνο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λέγει, υπάρχει ένα εκτενές το νομοσχέδιο, δόθηκε στη δημοσιότητα,
λέγει ότι αυτά θα εφαρμοστούν από τους επιμέρους, από τα επιμέρους Υπουργεία και τους άλλους φορείς, με αποφάσεις υπουργικές, με προεδρικά διατάγματα, χωρίς να κατονομάζει πάλι την κάρτα του πολίτη. Και δεν είναι κάποιο νομοσχέδιο το οποίο περιγράφει με ακρίβεια τις προδιαγραφές της κάρτας, το οποίο περιμένει από καιρό και η αρμόδια Επιτροπή της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος και δεν ξέρω. Αυτό δεν θα το πούν ποτέ. Θα γίνει ξαφνικά. Απλώς προβλέπεται κάποιος κωδικός χάρτης. Είναι όλη αυτή η νέα ορολογία, η νομική, η οποία δεν ξέρω, θα μας τα πούν οι νομικοί αργότερα, δεν έχει έτσι, δεν είναι σαφής και δεν έχει κάποιο έρευνα στην παράδοση τη νομική, που θα δείχνει πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτά όλα τα περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Λοιπόν, δεν θα μάθουμε ποτέ, θα την βγάλουν ξαφνικά την κάρτα του πολίτη. Δεν θα έχουμε από πριν. Και αυτό δείχνει την κρυψίνεια και πάλι των κυβερνώντων. Ας πούμε δύο λόγια για αυτήν τη λεγόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία είναι το κύριο θέμα του νομοσχεδίου που είναι προς ψήφιση στη Βουλή. Αυτή η global government, με συγχωρείτε, η e-government που λέγεται, electronic government, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο προωθείται μεν διεθνώς, θα πούμε ποιοι το προωθούν, αλλά είναι μία χήμερα. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις κράτους-πολίτη και η όποια διακυβέρνηση και η όποια διοίκηση από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα βασίστηκε στο γραπτό λόγο και στη γραπτή γλώσσα την οποία όλοι καταλαβαίνουν και στην οποία όλοι μπορούν να αναφερθούν. Στους νόμους, στην νομοθεσία, στη δικαιοσύνη η οποία κρίνει τα λάθη, τις παραλήψεις της διοικήσεως σχετικά με τον πολίτη και αντίστοιχα τις παραβάσεις του πολίτη βάσει αυτών των νόμων. Όλα αυτά είναι γραμμένα στην κοινή γλώσσα του κάθε κράτους, την κατανοητή, και εκεί έχουν πρόσβαση οι πολίτες. Όπως λέμε, scripta manent. Σήμερα όμως μας λένε ότι αυτό θα γίνεται για μένα τις υπηρεσίες του κράτους μόνο ηλεκτρονικά, δηλαδή με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, email κλπ. Με διάφορους τρόπους που διασφαλίζεται η ταυτοποίηση των υπαλλήλων των προσώπων και για τους πολίτες προαιρετικά, εάν θέλουν. Αυτά περίπου λέει το νομοσχέδιο αυτό. Ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διακινούν όλα αυτά τα πράγματα? Είναι κάποιες πλέον νέες αρχές ανεξάρτητες, τις οποίες το νομοσχέδιο τις ονομάζει οντότητες και οι οποίες δεν γίνεται σαφές αν είναι δημόσιοι φορείς εξουσίας ή ιδιωτικοί φορείς εξουσίας. Θα είναι αυτοί οι τεχνοκράτες που γνωρίζουν τα κομπιούτερ. Αλλά φανταστείτε, τα κομπιούτερ δεν έχουν καμία ασφάλεια. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πολωνός αν δεν κάνω λάθος, ανακοίνωσε σε όλους τους ευρωβουλευτές και όλες τις υπηρεσίες, τις ευρωπαϊκές, ότι καταργεί το email, τα ηλεκτρονικά μηνύματα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μάλλον, και επιστρέφει στο fax, στο τηλεομοιότυπο, διότι έγινε μεγάλη ρήξη της ασφάλειας από hackers κλπ. Ένα μέλος ή δεν ξέρω κάποια από τα σπουδαία μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας Αμερικής ομολογεί ότι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στα ηλεκτρονικά μέσα. Και πώς να υπάρχει όταν είναι όλα αυτά γράφονται σε μαγνητικά μέσα, σε μνήμες, σε μικροεπεξεργαστές, τα οποία είναι γραμμένα με το διαδικό σύστημα το οποίο γράφει και σβήνει. Πώς μπορεί να υπάρχει διακυβέρνηση
πραγματική και δίκαιη με τέτοια μέσα. Την επόμενη μέρα που θα εφαρμοστεί αυτό, εάν τώρα με τα γραπτά στα οποία αναφερόμεθα και ζητούσαμε αριθμό πρωτοκόλλου και όλα αυτά γίνονταν τόσα λάθη και έπαιρναν πεθαμένοι συντάξεις και πήγαιναν κλήσεις σε πεθαμένους και τόσα άλλα πράγματα, φανταστείτε με το νέο μέσα, το οποίο δεν γνωρίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, τι θα γίνει. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διεθνώς προωθούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση? Το πράγμα ξεκίνησε από τις τράπεζες και τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες πωλήσεως καταναλωτικών αγαθών στην Αμερική. Και αυτή η τεχνολογία του λεγόμενου RFID, το οποίο είναι ένας επεξεργαστής ο οποίος επικοινωνεί από μακριά με το κομπιούτερ μέχρι 20 μέτρα, ξεκίνησε από αυτούς. Από πολλά χρόνια έχει προωθηθεί σε μεγάλα πολυκαταστήματα στην Αμερική και στην Ευρώπη. Έχουν γίνει προσπάθειες από πολλούς ακτιβιστές να βγει αυτό στην δημοσιότητα, να γνωρίζουν οι άνθρωποι. Οι μικροεπεξεργαστές μπαίνουν μέσα στα προϊόντα, πολύ ιδιαιτέρως στα παπούτσια, και υπάρχουν οι δέκτε, όχι μόνο στο ταμείο όπου αυτόματα βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά δέκτε υπάρχουν σε πολλά σημεία και έξω από το κατάστημα και μέσα στην πόλη. Θέλουν να δημιουργήσουν βάσεις δεδομένων με το προφίλ του κάθε ανθρώπου. Εκεί ξεκινάνε από τις κάρτες, τις τραπεζοκάρτες. Και εκεί ακριβώς έχουμε ένα πρώτο μοντέλο, πρότυπο, πώς κανείς θα αποκλείεται από την όλη κοινωνική ζωή. Υπάρχουν πολυκαταστήματα τα οποία πλέον απευθύνονται μόνο σε καλούς πελάτες, και όταν πάει ένας φτωχότερος πελάτης που έχει στο φάκελό του, τον οποίο μοιράζονται μεταξύ τους οι ιδιωτικές εταιρείες και οι τράπεζες, ότι δεν ψωνίζει και καλά, δεν ανοίγει η πόρτα να μπει μέσα. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή, αλλά ό,τι ξεκινάει από εκεί έρχεται και προς τα δω. Και τώρα θα είναι εφαρμοστεί με την κάρτα του πολίτη, η οποία σαφώς στην εξαγγελία και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών λέει ότι θα είναι και για πληρωμές και προς το δημόσιο αλλά και προς ιδιωτικούς φορείς, δηλαδή τράπεζες. Όλα αυτά μας κάνουν έτσι περισσότερο φιλίποπτους, καχύποπτους, όταν ακούμε συνεχώς ότι πρέπει να υπάρξει αποστόματα αρχηγών κρατών και του δικού μας Πρωθυπουργού, ότι πρέπει να υπάρξει, δεν υπάρχει λύση για τα οικονομικά προβλήματα του κόσμου αν δεν υπάρξει παγκόσμια διακυβέρνηση, global governance, και γρήγορα λέει ο Πρωθυπουργός μας. Αυτό πάει αυτομάτως τις σκέψεις μας σε αυτό το σύστημα το οποίο λέει η Αποκάλυψη. Και ακριβώς φαίνεται σαν μία προετοιμασία. Δεν γνωρίζουμε αν θα είναι αυτό το σύστημα. Ουδής είδε την ημέρα ή την ώρα, λέει ο Κύριος. Όμως, εφόσον ο Κύριος μας λέει να μην πλανηθούμε και εφόσον ο Κύριος μας λέει και ότι πρέπει να βλέπουμε τα σημεία των καιρών, όπως εκεί οι Ιουδαίοι οι οποίοι κοίταζαν πώς είναι ο ουρανός κόκκινος ή γαλανός και ανάλογα πριν από τον καιρό της επόμενης ημέρας, ή που λέει όταν βλέπετε πώς βγάζει φύλλα και βλαστούς η σικιά, ξέρετε ότι ήρθε ο καιρός του θέρους. Με αυτά τα πράγματα δεν λέει ότι πρέπει να γίνουμε όλοι ερμηνευτές προφητιών, αλλά πρέπει να έχουμε μια επαγρύπνηση για αυτά τα θέματα. Και ακριβώς επειδή δείχνει αυτό το πράγμα τώρα να μιλάνε όλοι ηγέτες για παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία θα είναι οικονομική, αλλά μπορεί να γίνει και σε όλα τα πράγματα. Ακούγονται πολλές φωνές. Και επειδή αυτό το πράγμα μπορεί να είναι ένας μονόδρομος, στον οποίο θα μπούμε και μετά δεν θα είναι εύκολο να βγούμε. Βέβαια πάντοτε υπάρχει δυνατότητα εξομολογίας. Δεν πρέπει να... Αφήστε το εδώ πέρα το πιο. Δεν έχουμε πάντα τη δυνατότητα της ομολογίας,
και δεν λέμε, δεν θέλουμε να βιάσουμε κανέναν με όλα αυτά να τον φοβήσουμε, αλλά πρέπει να δείξουμε ποιο θα είναι το φρόνημα των χριστιανών. Κάποιος έκανε την εξής παρομοίωση. Εκεί στα στρατόπεδα που είχαν όλους αυτούς και τους Εβραίους και όλους τους άλλους, και οι άνθρωποι βέβαια μετά από κάποιο διάστημα προσπαθούσαν να προσαρμοστούν στη ζωή αυτή. Και έκαναν ό,τι έκαναν και οι άλλοι συγκρατούμενοί τους. Καταναγκαστική εργασία και λοιπά. Είχε κάποια οργάνωση. Όταν μπαίνανε στην ουρά και λέγανε σας πάμε για καθαρισμό, όπως λέγανε οι υγιεινοί, κάναμε, βλέπανε τους μπροστινούς τους, μπαίνανε και αυτοί σε αυτή την ουρά. Πού κατέληγε όμως αυτή η ουρά, δεν ξέρανε οι πρώτοι, κατέληγε στο θάλαμο των αερίων. Λοιπόν, μήπως είναι κάτι τέτοιο, και άμα θα βγούμε στην ουρά δεν θα είναι εύκολο να βγούμε. Λοιπόν, έχουμε εμείς οι κληρικοί, οι θεολόγοι, γενικώς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, κάποιες αμφιβολίες. Είναι θέμα θρησκευτικό ή είναι ένα απλά πολιτικό θέμα, θέμα ελευθεριών, θέμα δημοκρατικών ελευθεριών, θέμα φακελώματος κλπ. Όπως είπαμε, έχω κάποιες σκέψεις που μπορώ να πω ότι είναι θέμα και θρησκευτικό και ομολογίας και μπορούμε να ενωθούμε γύρω από αυτή τη σκέψη που θα πω. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τους πιστούς. Λένε πολλοί γιατί να τρομάζουμε τους πιστούς. Εάν θέλουν οι πιστοί να τρομάξουν, όλη η Αγία Γραφή και ιδιαίτερα το βιβλίο της Αποκαλύψεως έχει πράγματα τρομακτικά. Όλοι πρέπει να σηκώσουμε τον σταυρό μας. Όποιος θέλει να διαβάζει την Αγία Γραφή μόνο για παράκληση το κόσμο τούτο, δεν την καταλαβαίνει σωστά. Όλοι πρέπει να σηκώνουμε σταυρό. Απαρνησάς το εαυτό και αράτω τον σταυρό αυτού και ακολουθεί τον, λέγει ο Κύριος. Λένε κάποιοι, καλά εσείς οι κληρικοί και οι μοναχοί, γιατί να ζητάτε από ανθρώπους με οικογένειες και ευθύνες να αντισταθούν σε κάτι τέτοιο. Αφού ακόμα δεν είναι το τελικό χάραγμα. Το απάντησα μόλις προηγουμένως. Το φρόνημα των ανθινών χριστιανών είναι με εκείνους τους χριστιανούς των εσχάτων χρόνων και ιδιαίτερα εκείνων των 7 ή 3,5 εσχάτων ετών από την εμφάνιση του Αντιχρίστου μέχρι την έλευση του Κυρίου μας, οι οποίοι θα προτιμήσουν και θα φύγουν, λέει, στα σερήμους και θα τρέχει από πίσω με ποτάμια να καταφάγει, να καταπνίξει την Εκκλησία. Με αυτούς πρέπει να είναι το φρόνημά μας από τώρα. Διότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σωτηρίας. Εάν από τώρα έχουμε το φρόνημα εκείνων των ανθρώπων που τους, έτσι τους περιγράφουν οι ερμηνευτές της Αποκαλύψεως, τότε και τώρα πρέπει να έχουμε αυτό το φρόνημα. Τότε θα είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Λέει κάποιο άλλη ερώτηση. Το χάραγμα, αφού είναι προφητευμένο, θα γίνει. Άρα η προτινόμενη σήμερα αντίσταση στην προετοιμασία του δεν πρόκειται να το αποτρέψει. Φυσικά. Αλλά δεν είναι προκαθορισμένος ο χρόνος. Ενώ άλλες προφητείες της Αγίας Γραφής, όπως για την έλευση του Χριστού μας, έλεγαν σχεδόν με ακρίβεια πότε θα έρθει ο Χριστός μας, καταμετρώντας εκείνες τις διάφορες βασιλείες, εκείνο το άγαλμα μέχρι τα πόδια του, που μετά έπεσε ο λίθος, ο αχυρότητος, ακριβώς λέει ποια θα είναι η εποχή που θα έρθει ο Χριστός. Για την εποχή της Δευτέρας Παρουσίας, ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι ουδής είδε την ημέρα και την ώρα, ούτε οι άγγελοι του ουρανού. Άρα είναι ένας χρόνος ο οποίος εξαρτάται από τον αγώνα ημών των χριστιανών και από την κατάσταση της αποστασίας του κόσμου. Και αν ακούν οι άνθρωποι ότι οι ορθόδοξοι χριστιανοί ομολογούν και αγωνίζονται, αυτό είναι ένα κήρυγμα για όλους τους άλλους. Βλέπετε ότι όλη αυτή η οικονομική ιστορία ξεκίνησε από κανένα άλλο κράτος ή έθνος του κόσμου, αλλά από την Ελλάδα ξεκίνησαν. Δεν είναι αυτό πολύ τυχαίο.
Ακριβώς γιατί εδώ υπάρχει αυτή η αλήθεια και η μαρτυρία για την αλήθεια. Και αν εμείς ομολογούμε, από εδώ είναι ένα κήρυγμα το οποίο μπορεί να φτάσει έως εσχάτου της γης και να αποτελεί το κριτήριο για το πότε θα έρθει, διότι εμείς πρέπει να λέμε πόσο γρήγορα πρέπει να έρθει ο Κύριος. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση σωτηρίας των αληθινών χριστιανών μέσα στον κόσμο? Ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έλεγε στην πρώτη καθολική του επιστολή που διαβάστηκε χθες τον Εσπερινό: «Εν τούτο γινώσκεται το Πνεύμα του Θεού, παν Πνεύμα, ο ομολογεί η Ιησού Χριστό εν σαρκή ευηλυθώτα, εκ του Θεού εστίν. Και παν Πνεύμα, ο μη ομολογεί η Ιησού Χριστό εν σαρκή ευηλυθώτα, εκ του Θεού ούκ εστί. Και ακυπώεται ότι έρχεται και είναι το κόσμο εστίν ήδη. Ημείς εκ του Θεού εστετεκνία και νενική κατ' αυτούς ότι μίζον εστίν ον ημίν γιον το κόσμο». Το κύριο χαρακτηριστικό μας στην αναστροφή μας μέσα στον κόσμο είναι η ομολογία του ονόματος του Χριστού, όχι απλά ενός Θεού, αλλά του Τριαδικού Θεού, ο οποίος έστειλε τον Υιόν Του και δια του οποίου υπάρχει η Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μαρτυρεί για Αυτόν τον Χριστό, και Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος εσαρκώθηκε. Αυτή είναι η βασική ομολογία των χριστιανών, με την οποία αναστρέφονται και είναι κεντρικό χαρακτηριστικό ο πυρήνας της θρησκευτικής του συνείδησης και της αναστροφής του μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Βασική λοιπόν προϋπόθεση σωτηρίας και πυρήνας της θρησκευτικής συνειδήσεως των αληθινών χριστιανών είναι η ομολογία του ονόματος του Χριστού. Όσαν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος παρακάτω. Και ο ίδιος ο Κύριος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέγει: «Πάσο όσαν ομολογήσει εν εμεί έμπροσθεν των ανθρώπων και ο Υιός του ανθρώπου ομολογήσει εν αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Ο δε αρνησάμενος με ενώπιον των ανθρώπων απαρνηθήσεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού». Ποια είναι λοιπόν η σχέση της ομολογίας του ονόματος του Χριστού, της θρησκευτικής μας συνειδήσεως και της κάρτας του πολίτη? Δεν φαίνεται εξ αρχής εύκολο. Ας πούμε τη σχετική παράγραφο της ανακοινώσεως της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Λέγει εκεί: «Επειδή το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα να μετεξελίσσεται εύκολα, δηλαδή να προστίθενται άλλα στοιχεία στην κάρτα του πολίτη, εφόσον το λέει και στην εξαγγελία του αυτό, ότι θα βγουν και άλλες λειτουργίες και χρήσεις, θεωρούμε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος για τους χριστιανούς να παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής του συνειδήσεως, στερώντας τους τη δυνατότητα να ομολογούν ελεύθερα την πίστη και να κηρύσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού». Πώς θα παραβιάζεται? Θα προστίθενται στοιχεία κι άλλα, τα οποία δεν θα γνωρίζουμε. Θα έχουμε την κάρτα την οποία δεν μπορούμε να διαβάσουμε. Θα μπορεί να διαβάσει μόνο ο αρμόδιος τεχνοκράτης, ο οποίος θα μπορεί να γράφει και να σβήνει ό,τι θέλει, χωρίς τον ένοχο κανενός. Επειδή μάλιστα η εξουσία χρήσεως του συστήματος αυτού παρέδεται σε φορείς ακαθόριστους, είναι εκείνες οι οντότητες που λέει το νομοσχέδιο, ως προς τον δημόσιο ή ιδιωτικό του χαρακτήρα, και τους δίδεται η ευχαίρεια να προσταθερούν στην κάρτα δεδομένα, υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμα και της ανεπίγνωστης εκ μέρους των πιστών χρήσεως αντιχριστιανικών συμβόλων. Και δεν είναι μόνο το 666 που είναι νούμερο και πολύ εύκολα θα μπορούσαν να το βάλουν ή σαν αυτούσιο πρόθεμα κάποιου αριθμού που αφορά εμάς ή σαν τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Είναι πολλά άλλα σύμβολα τα οποία βλέπουμε να πληθαίνουν γύρω μας, με όλη αυτή τον πληθωρισμό της δημοσιότητος, τα μέσα, τα ηχοακουστικά και τηλεοπτικά μέσα που τα περιοδικά στον έντυπο τύπο, έχουμε εδώ και έναν αιώνα ένα πληθωρισμό των κρυμμένων αντιχριστιανικών και παγανιστικών συμβόλων. Παράδειγμα, αν πάρετε το δολάριο, το οποίο έγινε επί τούτου το παγκόσμιο νόμισμα, η βάση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και σε άλλα χαρτονομίσματα, μερικοί που τα ψάχνουν βρίσκουν ακριβώς τέτοια σύμβολα, αλλά εκεί το δολάριο έχει πάρα πολλά.
Επίσης, στη σήμανση των προϊόντων. Αυτό ξεκίνησε από τη δεκαετία, στην Αμερική, τη δεκαετία του 60-70, αν δεν κάνω λάθος. Ο γνωστός κώδικας UPC, που έγινε και τότε και σε εμάς εδώ έγινε μεγάλη, και ο EAN-13 στην Ευρώπη. Οι τρεις πιο μεγάλες μπάρες με τα εξάρια. Βέβαια, μετά το θόρυβο δεν προχώρησε πάρα πολύ, αλλά έγινε από τότε. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό το σύστημα οδεύει προς την λεγόμενη αχρήματη, ας το πω έτσι, κοινωνία, cashless society, η πορεία προς κατάργηση του χάρτινου χρήματος. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Μία κάρτα θα έχουμε για όλες τις χρήσεις και εκεί μέσα θα είναι και πόσα χρήματα έχουμε. Και όταν φτάσουμε σε καταστάσεις δυναστικές και ολοκληρωτικές, που ήδη βλέπουμε στον κόσμο να προχωρούν, τότε μπορούν και να μας σβήνουν και να μην υπάρχουμε πλάτη ούτε σαν λογαριασμός, ούτε σαν άνθρωποι μέσα στα κομπιούτερ, γιατί ακριβώς τα κομπιούτερ γράφουν και σβήνουν. Τι μας πειράζουν όλα αυτά? Η Εκκλησία έχει μια εμπειρία. Όλα αυτά που λέει ο Χριστός μας, εκεί στο κατά Ματθαίο, στο κατά Λουκά μάλλον, που λέει στους μαθητές για τους διωγμούς, για την Ιερουσαλήμ και πώς πρέπει να προσέχουν, αυτά είναι μια διηνεκής οδηγία προς την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα πορευθεί εν μέσω διωγμών. Το μυστήριο της ανομίας ενεργεί το τότε και μέχρι σήμερα. Η Εκκλησία έχει πείρα από τους διωγμούς. Τι γινόταν στους διωγμούς? Ας πάρουμε παράδειγμα στους διωγμούς τους πρώτους εκείνους επί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Υπήρχε μία προσπάθεια να γίνει κάποια εξαπάτησης η συνείδησης των χριστιανών να μπει σε κάποια σύγχυση. Να πω ένα παράδειγμα. Τότε οι αυτοκράτορες ζητούσαν είτε να τους προσκυνήσει κάποιος τους ίδιους ως Θεό, όχι ότι πίστευαν ήδη ότι είναι Θεοί, αλλά ήταν για λόγους νομιμοφροσύνης. Είτε να προσκυνήσουν να ρίξουν θυμίαμα στο βωμό του δικού τους αγαπημένου Θεού, του προστάτη τους, του ιδωλατρικού Θεού. Αυτό ήταν θέμα επιδείξεως νομιμοφροσύνης, μία τυπικότητα για την εποχή αυτή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και μπορούσε να πει κανείς ότι τι πειράζει, αφού κανείς δεν τα πιστεύει αυτά. Και υπήρχε και το παραπόρτι, ο παράδρομος, να δώσουν ίσως κάποια χρήματα σε εκείνον που κρατούσε τα αρχεία, διότι υπήρχαν αρχεία που γράφανε. Βλέπετε ότι παντού έχουμε αρχεία. Και έλεγα, ο τάδε θυσίασε. Ο τάδε, όταν δεν θυσίαζε, ήταν το μαρτύριο. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να σου πούνε, εγώ θα γράψω ότι θυσίασες και εσύ μη ρίξεις τη μία μα. Τι έγινε με όλους αυτούς οι οποίοι το έκαναν αυτό τους χριστιανούς, οι οποίοι το είδαν ελαφρά τη συνειδήση και είπαν, αφού δεν πιστεύει κανένας ότι αυτό είναι Θεός, είναι θέμα τυπικό, νομιμοφροσύνης. Μετά τους διωγμούς είναι η λεγόμενη λάψη. Η συνείδηση Εκκλησίας τους κατεδίκασε. Εξαπατήθηκαν στη συνείδησή τους, αλλά σημαίνει ότι δεν είχαν δυνατή χριστιανική συνείδηση. Και ένα ακόμα παράδειγμα. Τι έγινε με το γνωστό θαύμα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος? Ξέρανε ή δεν ξέρανε οι χριστιανοί ότι στην αγορά ο Ιουλιανός είχε βάλει αίμα θυσιών? Και στο κάτω-κάτω δεν είχε πει ο Απόστολος Παύλος ότι πώς αυτό δε αφού θυσιάζεται σε ανύπαρκτες θεότητες, μπορούμε να το φάμε. Αλλά λέει, αν σκανδαλίζεται ο αδερφός σου, που μη φάγω κρέα εις τον αιώνα. Για αυτούς λοιπόν τους σκανδαλιζόμενους, οι οποίοι θα πήγαν στην αγορά και θα είχε κάποιος διαρρεύσει και θα είχαν την υποψία, έχει αυτό αίμα ειδωλοθήτων ή δεν έχει, για αυτούς με ρήνησε ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός μας, και έστειλε τον μάρτυρά του, τον Άγιο Θεόδωρο, τον Τύρονα, για να τους γλιτώσει από αυτήν την εξαπάτηση και την σύγχυση της συνειδήσεως. Άρα, είναι κάτι το οποίο πρέπει και σήμερα να προσέχουμε.
Λοιπόν, η κατόπιν εξαπατήσεως η φαρπαγή μιας αρνήσεως του ονόματος του Χριστού ήταν ο απότερος σκοπός του μυστηρίου της ανομίας σε κάθε εποχή. Και στους διωγμούς πάλι έτσι γινόταν, τόσες αιρέσεις δεν ξεκίνησαν από τους αυτοκράτορες με το πρόσχημα ότι για την ενότητα της Εκκλησίας, για την ενότητα του κράτους, του χριστιανικού, του ορθοδόξου και τους μονοφυσίτες και τους μονοθελίτες και σχεδόν οι περισσότεροι πλανήθηκαν. Και υπήρχαν κάποιοι άγιοι άνθρωποι με τη συνείδησή τους ακρεφνή και πλήρη ενεργόρηση, φωτισμένη από το Θεό, οι οποίοι είπαν το όχι και έτσι διεσώθη αυτό το κράτος από την αίρεση. Η ομολογία του Χριστού εκ μέρους των Ορθοδόξων είναι κήρυγμα του Ευαγγελίου της Βασιλείας εν όλη την Οικουμένης μαρτύριο πάση της έθνης. Είπαμε ότι από την Ορθόδοξη Ελλάδα μας αν βγει αυτό το μήνυμα ότι και από τις άλλες Ορθόδοξες χώρες, διότι και εκεί υπάρχουν αντίστοιχες κινήσεις πιστών χριστιανών και στην Ρουμανία το ίδιο έγινε και στη Ρωσία το ίδιο έγινε και έτσι εκεί φτάσανε σε προαιρετικές νομοθεσίες περί της κάρτας του πολίτου. Αλλά αν ακουστεί ότι από τους Ορθοδόξους υπάρχει αντίσταση, όλοι όσοι αγωνίζονται μόνο για τα πολιτικά δικαιώματα δεν πέτυχαν τίποτε, αυτό είναι κήρυγμα. Και είναι αυτό το κήρυγμα το οποίο ίσως θα είναι αυτό το οποίο είναι σαν ένα κριτήριο για το πότε θα έρθει το τέλος, εάν κηρυχθεί σε όλη την Οικουμένη. Εις μαρτύριον πάση της έθνησης, σε όλα τα έθνη, από το Ορθόδοξο γένος. Λοιπόν, λέγει ο Κύριος μας, βλέπετε μήκης ημάς πλανήσει. Και ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτω σωθήσετε. Τι μπορεί να γίνει, να δούμε και ποιο θα μας τα πούνε ίσως και οι νομικοί και οι λιγότεροι μου μετά από λίγο. Τι μπορεί να γίνει σε θέμα διακρίσεων εις βάρος των χριστιανών που μπορούν να γίνονται με την κάρτα του πολίτη και όλο αυτό το σύστημα, το ηλεκτρονικό. Εμείς ήμαθα, τηρούμε και με την ζωή μας και με τον λόγο μας το Ευαγγέλιο. Σήμερα η ηθική και τα κριτήρια του ανόμου αυτού πολιτισμού που εισάγεται στην Ελλάδα μιλάει για ίση μεταχείριση ομοφιλοφίλων και ετεροφίλων και εισάγει χίλιες δυο νέες έννοιες. Μπορούν εύκολα να μας χαρακτηρίσει κάποιος υπάλληλος ότι είμαστε, όπως λένε συνήθως αυτοί, ομοφοβικοί. Οπότε να η πρώτη διάκριση, όπου θα πηγαίνουμε με την κάρτα, θα έχουμε μια ρετσινιά κατά το δικό του σύστημα. Μπορεί να μας χαρακτηρίσουν αντικοινωνικούς, διότι πράγματι δεν πιστεύουν τον Θεό όπως τον πιστεύουν αυτοί. Δεν πάμε με το ρεύμα. Και αυτό να μπει σαν χαρακτηρισμός όχι απλά πολιτικός, αλλά και ψυχιατρικός και ιατρικός. Ξέρετε ότι στα δεδομένα της κάρτας σταθούν και ιατρικά προσωπικά δεδομένα. Και να σε βλέπουν μόλις βάζουν την κάρτα στο κομπιούτερ ή την διαβάζουν από μακριά, να σου λένε αυτός κάτι είναι. Αυτό είναι που λένε οι προφητείες ότι εκείνου τον καιρό οι λογικοί θα τους θεωρούν, όλος ο κόσμος θα χάσει τα λογικά και θα θεωρεί τους λογικούς ως παράφρονες. Γνωρίζετε τι γίνεται σήμερα και υπάρχουν πάμπολα άρθρα που το εκμεριώνουν το τι γίνεται με την αναγκαστική εισαγωγή διαφόρων οποίων κατά κάποιο έχουν κάποια διαφορετική συμπεριφορά στα ψυχιατρικά ιδρύματα. Η νομοθεσία δεν έχει λύσει το θέμα αυτό. Πολλοί ψυχίατροι λένε ότι ενώ υπάρχει μια βελτίωση στην νομοθεσία, λένε ότι είναι πολύ εύκολο με δύο υπογραφές ενός ψυχιάτρου και ενός μη ειδικού, ο εισαγγελέας παίρνει λίγο μέρος, αλλά συνήθως κάνει ό,τι γράφουν οι ψυχίατροι, οι οποίοι παίρνουν και τα χρήματα βέβαια από τους συγγενείς ή όποιους ενδιαφερόμενους, να κλειστεί κάποιος άνθρωπος χωρίς να το αξίζει
σε αναγκαστική, πρώτα πάει σε φυλακή, κοινή φυλακή. Και μέχρι να φτάσει σε κάποιο ψυχιατρίο, τα ψυχιατρία όλοι γνωρίζουν τι γίνεται. Αυτό, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται. Αν υπάρχουν πάμπολα άρθρα από τότε, από το ψυχιατρίο της Λέων και πάρα πολλά, έχουμε πληρώσει πρόστιμα διεθνώς για αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο δείχνει την παντοδυναμία των ψυχιάτρων, το οποίο δεν μπόρεσε νομοθετικά να το ρυθμίσει ή να πάρει με νομοθετικά τα σωστά μέτρα, αλλά δεν είναι ανεφάρμοστα, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Λοιπόν, αύριο μεθαύριο θα γράφει στην κάρτα ότι είμαστε αντικοινωνικοί, ότι είμαστε psychopath, όπως λένε στα αγγλικά. Αναγκάζομαι να πω πολλές λέξεις, γιατί όλα αυτά έρχονται από εκεί. Και μόνο που θα το γράφει θα είναι εύκολο να μας βάλουν σε μία κλούβα και να μας κλείσουν σε ένα ψυχιατρίο. Αυτά γίνανε στη Σοβιετική Ένωση, σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Μπορεί να ξαναγίνουνε. Η κάρτα δεν μας... Και ένα τελευταίο είναι το θέμα αυτό της υποχρεωτικής δωρεάς οργάνου σώματος. Βέβαια, πριν από χρόνια η Εκκλησία, η Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος έβγαλε κάποιο αντίκριο, την οποία παρέχει τους πιστούς να γίνουν όλοι δωρητές σώματος. Τα δεδομένα, τα επιστημονικά από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και η συνείδηση των πιστών σε αυτό είναι πολύ διαφορετική. Ο εγκεφαλικός θάνατος είναι κάτι το οποίο είναι μια σύμβαση ιατρική για να πούν ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν ευθανασία στον άνθρωπο να του πάρουν τα όργανα. Και από εκεί και μετά έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Έχουν αλλάξει γνώμη μη χριστιανικές ομάδες, οι Ρωμαιοκαθολικοί στην Αμερική έχουν αδιάφοροι περί τον χριστιανισμό γιατροί έχουν καταδικάσει αυτόν τον εγκεφαλικό θάνατο και εμείς στην Ελλάδα τώρα ομολογεί ο υπουργός, ο σχετικός ο κύριος, ο αρμόδιος, ο κύριος Λοβέρνος, ότι δεν έχουμε πολλά μοσχεύματα, βγαίνουν στο εξωτερικό οι άνθρωποι για να κάνουν τα μοσχεύεις, χάνουμε συνάλλαγμα και αυτό οφείλεται στις θρησκευτικές προλήψεις κατά κάποιο τρόπο το ορθόδοξο τυπικό, όπως το λέει, των Ελλήνων, οι οποίοι θέλουν να ενταφιαστούν όπως κατά το ορθόδοξο τυπικό. Άρα, εάν στην κάρτα αυτή δεν αναγράφεται, και θα μου πείτε και ποιος θα το διαβάσει και ποιος θα το κάνει, αλλά δεν έχουμε πλέον τον τρόπο να λέμε ότι εμείς δεν θέλουμε να μας κάνετε ευθανασία, να κάνουμε ουσιαστικά να δώσουμε συγκατάθεση για αυτοκτονία και να μας πάρετε τα όργανά μας, τότε σε τι μας προφυλάσσει αυτή η κάρτα από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει και κάτι άλλο. Πέρα από την συλλογική, θα λέγαμε, ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως για κάθε δόγμα, για κάθε ομολογία, και στο ελληνικό και στο γερμανικό και στο αμερικανικό και πιστεύω τώρα στο διεθνές δίκαιο, δεν μπορώ να το πω ακριβώς έτσι, υπάρχει η αντίληψη περί ατομικής ελευθερίας της θρησκευτικής συνειδήσεως. Δεν είμαι υποχρεωμένος να εξηγήσω το γιατί. Όταν συνδέω ένα πράγμα με τη θρησκευτική μου συνείδηση, δεν μπορεί κανένας δικαστής, καμία εκτελεστική εξουσία, κανένας νομοθέτης να μου πει, να ζητήσει το λόγο. Να πω ένα παράδειγμα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία και με παράδοση και από την εποχή του Βυζαντίου που βέβαια ήταν τότε όλοι πιστοί άνθρωποι και γινόταν η ορκομοσία, η αυτοκράτηρα, η ειρήνη, η Αθηναία θέλησε έτσι να περιορίσει τον όρκο, αλλά για να τον κάνει δύσκολο τον είπε να γίνεται στην Εκκλησία όταν έχουμε πολύ δύσκολα θέματα. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η παράδοση και η Εκκλησία τον κάνει και σήμερα, έστω κι αν δεν ορκίζονται οι Σόβοι, οι Βασιλείς και άλλοι υπάλληλοι που ήταν οι συντηρητικοί κλπ, αλλά είναι με τετραετή, με μικρότερη θητεία και πάει και τους ορκίζει. Όμως, στο Πανεπιστήμιο, τη Θεολογική Σχολή αυτής της πόλεως, το Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, έγινε κάποια
προσφυγή. Υπάρχει λοιπόν προσωπική, ατομική ελευθερία της συνειδήσεως και εφόσον την επικαλεστούμε, πιστεύω οι νομικοί ας με διαψεύσουν, δεν τα γνωρίζω όλα, αυτό είναι νομικά αρκετό για να αρνηθούμε την παραλαβή της κάρτας του πολίτου. Για να καταλήξω, στην Ελλάδα όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αρνούμαστε να παραλάβουμε την κάρτα του πολίτη για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως. Εν τούτο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο σήμερα γιορταζόμενος, εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, εμείς και οι κληρικοί και οι ποιμένες και τα άλλα τέκνα του Θεού και τους εντός και τους εκτός Εκκλησίας, όταν τον Θεό αγαπώμεν και τα εντολάς αυτού τηρώμεν και εντολέ αυτού βαρύε ούκ εσύ. Δεν είναι βαριές, μας δίνει τη δύναμη ο ίδιος εδώ να τα τηρήσουμε. Ότι πάν το γεγεννημένο εκ του Θεού νικά τον κόσμο και αυτή εστίν η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Τι σε έστειλον εικόν τον κόσμο, ημί ο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Ιωσήφ, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, και να περάσουμε στη δεύτερη εισήγηση με την παράκληση να μείνετε, γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί το ζήτημα της κάρτας του πολίτη δεν αφορά μόνο τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, αφορά όλη την κοινωνία. Και επειδή τέθηκε ένα ερώτημα κατά πόσο αυτή η κάρτα θα μπορεί να πατάξει τη γραφειοκρατία ή όσους τέλος πάντων είναι παράνομοι ή προσπαθούν να παρανομήσουν με τη φοροδιαφυγή και όλα τα σχετικά, ο Στάθης Αδαμόπουλος, οικονομολόγος εκπαιδευτικός, είναι πτυχίουχος της Διοίκησης Επιχειρήσεων, έχει κάνει μεταπτυχιακό στίχημα του οικονομική ανάλυση και είναι μέλος της Πρωτοβουλίας Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης που συλλέγει τις υπογραφές πολιτών εναντίον της κάρτας του πολίτη, θα μας δώσει αυτή τη διάσταση, αν η κάρτα του πολίτη είναι ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή για όλη την κοινωνία. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και από μένα, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Αυτό είναι το περίγραμμα της ομιλίας μου. Θα δούμε πληροφορίες για το τι ξέρουμε, λεπτομέρειες για το τι ξέρουμε για την κάρτα του πολίτη, τι γνωρίζουμε για κάποιες άλλες κάρτες που θα εκδοθούν πριν εκδοθεί η κάρτα του πολίτη και η οποία μετά θα συγκεντρώσει όλες αυτές τις κάρτες επάνω της. Θα δούμε πληροφορίες και στοιχεία από το εξωτερικό και τέλος τις ενστάσεις τις οποίες διατυπώνουμε πάνω σε αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Από αυτόν εδώ το χώρο το Σεπτέμβριο, ο κύριος Πρωθυπουργός εξήγηλε ότι η κάρτα του πολίτη θα αντικαταστεί στην αστυνομική ταυτότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει κανείς την αφήνω σπίτι, είναι αστυνομική ταυτότητα, θα πρέπει να την κουβαλάει μαζί του. Και με αυτήν θα μπορεί να κάνει ένα πλήθος συναλλαγών, πάρα πολλές συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση. Χωρίς να απαιτείται άλλο χαρτί. Θα σταματήσει η γραφειοκρατία, δεν χρειαζόμαστε άλλο χαρτί. Πληροφορίες μετά αντλούμε και από την πρώτη διαβούλευση που έγινε για την κάρτα του πολίτη. Ήταν ένα γενικό κείμενο αρχών που έβαλε στο διαδίκτυο το Υπουργείο Ιστορικών και από το οποίο μάθαμε ότι θα περιέχει πλυνθείο. Εκεί ακούσαμε αυτή τη λέξη, δεν ξέρω οι δικοί της πληροφορικής αν την είχαν ξανακούσει. Εμείς το ξέραμε ή τσιπάκι ή μικροεπεξεργαστή. Εκεί μάθαμε ότι θα έχει πλυνθείο. Η κυριολεξία της λέξης είναι τούβλο. Προαιρετικά θα δοθεί το δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής. Δηλαδή, όταν θα χρησιμοποιείται η κάρτα, δεν θα χρειάζεται να πάρουμε ένα στυλό και να βάλουμε υπογραφή. Η χρήστης και μόνο θα κάνει το έγγραφο έγκυρο. Θα υιοθετηθούν καλές πρακτικές ασφαλείας, έτσι το τονίζουμε αυτό, το βάζουμε και σε εισαγωγικά, πολύ καλές. Θα μοιάζει με τις χρεωστικές πιστωτικές κάρτες, δηλαδή θα είναι ένα κομμάτι πλαστικό μικρό και δεν θα περιληφθούν άλλα δεδομένα ευαίσθητα, υγείας κλπ. Δηλαδή θα έχει λίγα στοιχεία. Στοιχεία μετά συλλέγουμε για την κάρτα από την διαβούλευση, τη δεύτερη διαβούλευση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μετά από αυτή τη διαβούλευση ακολούθησε και δεύτερη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τώρα, αυτή είναι άσχετη με την κάρτα. Γιατί την αναφέρουμε? Φαινομενικά δεν έχει καμία αναφορά. Όπως δεν έχει καμία αναφορά στην κάρτα και το νομοσχέδιο που είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή, μια εβδομάδα ήδη, σε μια-δύο εβδομάδες θα είναι νόμος του κράτους. Εκτός και αν οι βουλευτές της πλειοψηφίας αντιδράσουν και το καταψηφίσουν. Το πάρουν πίσω, που το κάνανε στο νομοσχέδιο για τα φρουτάκια. Το πήρανε πίσω.
Η αντιπολίτευση σύσσωμη έχει δηλώσει ότι δεν θα το ψηφίσει το νομοσχέδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όμως δεν το συνέδεσε κανείς βουλευτής με την κάρτα. Για άλλους λόγους λένε δεν θα το ψηφίσουν. Άρα λοιπόν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το σύστημα το οποίο θα στηθεί, η υποδομή, η ηλεκτρονική κλειδαριά και η κάρτα του πολίτη είναι το ηλεκτρονικό κλειδί που θα ξεκλειδώνει αυτή την κλειδαριά. Θα φτιαχτεί ένας μηχανισμός και για να έχουμε πρόσβαση σε αυτόν τον μηχανισμό θέλουμε την κάρτα. Τη λέξη κλειδί την έχει αναφέρει ο ίδιος ο Υπουργός. Λέει, κοιτάξτε, θα είναι ένα ηλεκτρονικό κλειδί που θα έχουμε πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές βάσεις του κράτους. Και εκεί μάθαμε βέβαια ότι στο μεταξύ ό,τι άλλη κάρτα μοιραστεί στον κόσμο, στη συνέχεια θα μαζευτεί στην κάρτα του πολίτη. Θα έχει τα βασικά στοιχεία επάνω, ονοματεπώνυμο και κάποιους κωδικούς. Άρα λοιπόν, όπως μας την παρουσιάζουν, είναι ένα μικρό εργαλείο, είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι πολύ σύνθετο. Όμως, με αυτό το εργαλείο θα γίνονται τα πάντα όσον αφορά τη ζωή μας. Είναι αντίφαση ή όχι? Δεν είναι αντίφαση. Γιατί θα μπορεί να κάνει τα πάντα, αν τα πάντα είναι κλειδωμένα. Και αν αυτό το κλειδί τα ξεκλειδώνει, δηλαδή τα στοιχεία μας, οι πληροφορίες για μας είναι σε ηλεκτρονικές βάσεις και είναι και κλειδωμένες και δεν μπορώ εγώ να έχω πρόσβαση παρά μόνο με το κλειδί, τότε ναι, είναι ένα απλό κλειδί, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό κλειδί. Σε επόμενο στάδιο θα μπορούσαν να φορτώσουν την κάρτα με στοιχεία. Στην αρχή λένε δεν θα έχει πολλά στοιχεία, θα είναι απλή κάρτα. Όμως σε επόμενο στάδιο τεχνολογικά μπορούν να φορτωθούν με ένα καινούριο τσιπάκι, με ένα καινούριο επεξεργαστή, πολύ περισσότερα στοιχεία. Λοιπόν, άλλες κάρτες. Εδώ βλέπουμε ένα υπόδειγμα της κάρτας αγορών που την έδειξε πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Οικονομικών. Και με αυτή την κάρτα τι θα κάνουμε? Λέγεται κάρτα αποδείξεων ή φοροκάρτα ή κάρτα αγορών. Είναι και αυτή όπως η χρεωστική ή πιστωτική των τραπεζών. Θα χρησιμοποιείται στα μηχανήματα πώς? Αυτά τα μηχανήματα είναι αυτά που έχουν τα καταστήματα και από τα οποία περνάνε την πιστωτική κάρτα. Όταν κάποιος θέλει να πληρώσει με πιστωτική κάρτα, τη βάζουν σε ένα μηχάνημα. Σε αυτό το μηχάνημα θα βάζουν και αυτή την κάρτα, την κάρτα αγορών. Δεν θα φέρει barcode. Το λέμε αυτό γιατί στη διαβούλευση που βγάλαν για την κάρτα αγορών την άνοιξη, λέγανε θα έχει barcode. Όμως κάποια στιγμή μπήκαν οι τράπεζες στο παιχνίδι και είπαν θα δώσουμε τις δικές μας γνωστές κάρτες με τη μαγνητική ταινία από πίσω. Άρα λοιπόν δεν θα έχει barcode εάν 13 από τη στιγμή που μπήκαν οι τράπεζες σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί μας τη δίνουνε? Αφού μας δώσανε τη θηλιά, τώρα έρχονται να μας δώσουν τη λύση στη θηλιά. Δηλαδή, μας υποχρεώσαν να μαζεύουμε αποδείξεις για να πιάσουμε το φορολόγητο. Και τώρα έρχεται η κάρτα να μας γλιτώσει από το μάζεμα των αποδείξεων. Λέει, θα τις μαζεύει η κάρτα τις αποδείξεις. Δεν χρειάζεται εσείς να κάνετε αυτή τη δουλειά που κάνετε αυτή την εποχή να αθρίζετε. Θα αθρίζει αυτή για σας. Θα είναι η γραμματέα σας. Θα τις δώσουν οι τράπεζες και θα είναι ανώνυμοι. Και οι πληροφορίες διερχόμενες μέσα από τις τράπεζες για το τι αγορές κάνω θα πηγαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Και εκεί θα μαζεύονται στον κωδικό μου, στο αφημί μου. Το αφημί μου λοιπόν με αυτή την κάρτα θα μαζεύει όλες τις αποδείξεις με τις συναλλαγές που έχω κάνει. Τι δεν μας λένε? Δεν μας λένε ότι αν κάποιος έχει αυτή την κάρτα αγορών, και έχει ταυτόχρονα και χρεωστική ή πιστωτική και χρησιμοποίηση από το ίδιο σύστημα την κάρτα αγορών και την πιστωτική, τότε η τράπεζα μπορεί να καταλάβει σε ποιον ανήκει αυτή η κάρτα αγορών. Σπάει το απόρριτο. Το απόρριτο σίγουρα σπάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών ξέρει τι αγορές κάνουμε. Όμως με αυτή τη διαδικασία μπορεί να σπάσει και στην τράπεζα το απόρριτο. Άρα λοιπόν έρχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λέει, βγάζει νομάτευση και λέει όχι, να μην ακολουθηθεί αυτός ο τρόπος. Από όσο όμως βλέπουμε, αυτός ο τρόπος ακολουθείται. Που είπε στην αρχή το Υπουργείο Οικονομικών και είπε όχι η Αρχή. Βέβαια η Αρχή πρότεινε κάτι χειρότερο και δεν είναι ο ρόλος της να προτείνει. Ο ρόλος είναι να αξιολογεί αυτά που τις καταθέτει προς νομοδότηση το κράτος. Πρότεινε κάρτα με τσιπάκι. Δηλαδή εδώ τώρα ήρθε το Υπουργείο Οικονομικών, είπε μια διαδικασία και έρχεται η κάρτα η αρχή και λέει όχι, η κάρτα του πολίτη είναι η λύση στα προβλήματα της κάρτας αγορών. Σαν να φαίνεται λίγο παιχνίδι ποντίκι με τη γάτα. Λοιπόν, άλλη κάρτα. Κάρτα εργαζομένου. Βλέπουμε ένα παράδειγμα πώς χρησιμοποιείται. Εξ αποστάσεως, δεν χρειάζεται να μπει σε μια υποδοχή. Θα την χτυπάει, δηλαδή θα την περνάει μπροστά από το μηχάνημα ο υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας και θα ενημερώνεται το Υπουργείο Εργασίας. Τέτοιες κάρτες έχουν οι επιχειρήσεις σήμερα και ενημερώνονται τα συστήματα των επιχειρήσεων. Δεν φεύγει η πληροφορία πιο έξω. Με αυτή την κάρτα θα πηγαίνει η πληροφορία. Ποια πληροφορία? Τι ώρα μπήκα στην επιχείρηση, τι ώρα βγήκα από την επιχείρηση. Ποια μέρα είμαι άρρωστος, ποια μέρα πήγα στη δουλειά μου, ποια μέρα δεν πήγα στη δουλειά μου. Θα πηγαίνει online στο Υπουργείο Εργασίας.
δίδεται με έκπτωση. Έχει δέλεα η κάρτα εργαζομένων. Και αργότερα θα είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Μας λένε ότι έτσι θα χτυπηθεί η μαύρη εργασία. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν παράνομοι εργαζόμενοι με αυτόν τον τρόπο, όλοι θα είναι δηλωμένοι. Τι δεν μας λένε? Δεν μας λένε ότι αυτά τα συστήματα εύκολα μπορούν να παραβιαστούν. Δηλαδή ένας πονηρός εργοδότης θα τρέξει απ' να πάρει την έκπτωση και δεν θα δώσει στους υπαλλήλους που θέλει να απασχολεί παράνομα τέτοια κάρτα. Ή μπορεί να τους δώσει, να ενημερώνεται η επιχείρησή του και η πληροφορία να μην πηγαίνει στο Υπουργείο Εργασίας. Άρα λοιπόν το σύστημα και θα χάσει πόρους. Το λέω πιο πολύ δυνατά. Λοιπόν, το σύστημα λοιπόν θα χάσει πόρους, αλλά και τη μαύρη εργασία δεν θα χτυπήσουμε. Δεν θα έχουμε κανένα όφελος. Αντίθετα, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, οι επιθεωρητές εργασίας, αυτοί με το φυσικό τους έλεγχο μπορούν να πιάσουν τη μαύρη εργασία. Άλλες καρτούλες. Κάρτα του Δημότη. Πολύτιμες πληροφορίες. Θα είναι μια πρόβληση σε ένα νομοσχέδιο. Θα έχουμε πρόσβαση στα δημοτικά αρχεία, στα αρχεία των Δήμων. Κάρτα υγείας και ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παλιό πρόγραμμα. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο κατά τη γνώμη μας, γιατί καταγράφονται ηλεκτρονικά οι ασθένειες των ανθρώπων. Γίνεται για να παταχθεί, να παταχθούν οι δαπάνες, οι αλόγιστες δαπάνες που γίνονται στα ταμεία. Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής θέμα. Οι ασθένειες των ανθρώπων και τα φάρμακα των ανθρώπων δεν φταίνε για τις υπερβολικές δαπάνες των ταμείων. Κάποιοι άλλοι φταίνε. Τους βάζω στη μεγάλη κατηγορία τροκτικά. Τα τροκτικά των Υπουργείων φταίνε και των προμηθειών. Η ασθένεια του πολίτη δεν φταίει. Αντίθετα, ο πολίτης εκτίθεται σε τρομακτικό κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή οι ασθένειες είναι καταγεγραμμένες στο βιβλιάριο υγείας. Και αυτό είναι στο σπίτι μου σε ένα συρτάρι. Τότε θα είναι σε βάσεις δεδομένων, σε υπολογιστές, τις οποίες θα διαχειρίζονται κάποιοι νόμιμοι διαχειριστές και κάποιοι παράνομοι hackers. Άρα λοιπόν όλο το ιατρικό ιστορικό του πολίτη εκτίθεται σε δυνητικά μεγάλο κίνδυνο. Κάρτα του μετανάστη εξαγγέλθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 2011 με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και διαβάζουμε ότι θα περιέχει ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων RF chip ως μέσο αποθήκευσης. Για την κάρτα του πολίτη δεν έχουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες τι θα είναι το πλυνθείο, το τσιπάκι. Όμως για την κάρτα του μετανάστη μάθαμε ότι θα είναι RFID. Θα είναι τσιπάκι δηλαδή που διαβάζονται οι πληροφορίες που γράφει μέσα του εξ αποστάσεως. Και εδώ θέτουμε το εξής απλό ερώτημα. Θα πάρει ο μετανάστης τεχνολογικά πιο προηγμένη κάρτα από ό,τι θα πάρει ο Έλληνας? Δεν νομίζουμε. Μάλλον λοιπόν και του Έλληνα θα έχει RFID. Περιμένουμε να μας δώσουν τεχνικές λεπτομέρειες. Μια ακόμη παρατήρηση. Υπάρχουν γνωστές ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις, αντιρατσιστικές, που ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των μεταναστών. Το δικαίωμα της μη παρακολούθησης του μετανάστη. Γιατί δεν το έχουν αναδείξει? Με αυτές τις κάρτες παρακολουθούνται και οι μετανάστες. Ένα συμπέρασμα για την όλη διαδικασία. Μέθοδος σαλαμοποίησης. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πρώτα ηλεκτρονική διακυβέρνηση, νομική σαλαμοποίηση, τμηματοποίηση, τεμαχισμός. Πρώτα ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μετά κάρτα του πολίτη. Δεν αναφέρεται στο πρώτο νομοσχέδιο. Πρώτα κάρτες ορεκτικά, μετά κάρτα κυρίως πιάτο. Πρώτα σε ένα τμήμα του πληθυσμού, μετά στους υπόλοιπους Έλληνες. Πρώτα στους μετανάστες, που εκθέσεως είναι σε αδύναμη θέση. Ποιος μετανάστης δεν θα τρέξει να πάρει μια κάρτα που τον ταυτοποιεί στη χώρα μας? Και μετά, πιθανώς πρώτα στα σώματα ασφαλείας και μετά στον υπόλοιπο πληθυσμό. Άρα δηλαδή υπάρχει μια μέθοδος σταδιακής εφαρμογής του μέτρου και πάρα πολύ αργής. Παρατηρούμε δηλαδή ασκήσεις εξοικείωσης, να μάθουμε να εξοικειωθούμε με τις καρτούλες και στη συνέχεια να βγει η μεγάλη κάρτα, η κάρτα του πολίτη. Αυτό γίνεται για να εξοικειωθούμε και να προσανατολιστούν οι αντιδρώντες. Σου λέει ο άλλος, να αντιδράσω στην κάρτα αγορών, στην κάρτα εργαζομένου, στην κάρτα του πολίτη. Εδώ μου λέει είναι προαιρετική. Ποια είναι προαιρετική, ποια είναι υποχρεωτική? Πολλές πληροφορίες, πολλές κάρτες για να μπερδευτούμε. Τι γίνεται στο εξωτερικό? Αγγλία, τέλος. Ή προσπαθούσε ο Μπλερ από το 2001. Το 2010 ήρθε η καινούργια κυβέρνηση και το κατήργησε. Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές ταυτότητες. Σε μία πόλη της Αγγλίας είχαν πάρει 15.000 άτομα και είχαν εκπληρώσει 30 λίρες ο ένας. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στο νομοσχέδιο να μην πάρουν πίσω τις 30 λίρες που δώσανε. Απόλυτη και κάθετη η Αγγλία. Από 21 Απρίλου 2011 δεν
λειτουργούν αυτές οι ταυτότητες. Έχει καταργηθεί το σύστημα. Αντίθετα, στη Γερμανία, από 1η-11η του 10 είναι σε εφαρμογή. Εκεί όμως εμφανίστηκαν διάφορα προβλήματα που θα σας τα δείξω. Στη Ρουμανία αναβλήθηκε για 3 χρόνια, γιατί υπάρχει έντονη αντίδραση και για λόγους κόστους, και για τις άλλες χώρες υπάρχει μια μελέτη της τράπεζας της Deutsche Bank στο διαδίκτυο, από την οποία συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες. Πολύ σημαντικό ποσοστό χρήσης, 90% έχουν οι Εστονοί. 1,3 εκατομμύρια πληθυσμός μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1η-1η φέτος. Μετά έρχονται οι Ισπανοί με 40%, Βέλγιο 30%, Σουηδία 28%, Λιθουανία 12%, Πορτογαλία 12%, Φιλανδία 5%, Ιταλία 2% του πληθυσμού τη χρησιμοποιούν. Επίσης μαθαίνουμε από τη μελέτη ότι στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Φιλανδία, τη Λιθουανία, τη Σουηδία και την Ιταλία είναι προαιρετική. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, η Deutsche Bank παραπονιέται, εκφράζει και το μεγάλο της παράπονο για την Αγγλία, γιατί αποσύρθηκε. Το όραμά της είναι ένας, όπως λέει χαρακτηριστικά, Ρουμάνος πολίτης στην Φιλανδία, σε φιλανδικό σύστημα που διαβάζει αυτή την κάρτα, να μπορεί να ανοίγει λογαριασμό στην Πορτογαλία. Την ενδιαφέρει την Deutsche Bank από οικονομικής πλευράς. Εάν προχωρήσει αυτό το σύστημα, θα μπορέσει να μειώσει τα κόστη της. Την ενδιαφέρει οικονομικά, για οικονομικούς λόγους να προχωρήσει. Λοιπόν, Γερμανία. Βλέπουμε ένα δημοσίευμα από το Reuters. Είναι την επομένη της εισαγωγής της γερμανικής κάρτας του πολίτη. Τι λέει, μια μέρα μετά την εισαγωγή της γερμανικής κάρτας, η κάρτα αυτή τους ξυπνάει μνήμες από την εποχή της Στάζη και της Γεστάπο. Αυτός ο λόγος ήταν που οδήγησε στους Γερμανούς, πριν από την καταληκτική αυτή ημερομηνία, την 1η-11η, να τρέξουν να αλλάξουν τις ταυτότητες. Όσο οι ταυτότητες λήγανε κάποιο επόμενο χρονικό διάστημα, πήγαν και πήραν καινούργια ταυτότητα πριν, για να μην πάρουν την καινούργια ταυτότητα. Στη Ρωσία, ενδιαφέρον πείραμα της Ρωσίας, θα το ξαναδούμε πιο κάτω, μια υπερκάρτα κάνει τα πάντα. Είναι βεβαίως, ξεκίνησε ως προαιρετική. Λέγεται καθολική ηλεκτρονική ή παγκόσμια. Η αγγλική μετάφραση είναι universal. Μπορείτε λοιπόν με αυτή να πληρώσετε, λέει, κρατικές, δημοτικές, εμπορικές υπηρεσίες, εισιτήρια σε δίκτυα, αγορές, όπως μια κοινή πιστωτική κάρτα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ίντερνετ, στα μηχανήματα ATM να βγάλουμε λεφτά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για ταχεία εξυπηρέτηση, στα κρατικά δίκτυα, για έλεγχο πρόσβασης, δηλαδή κάτι σαν την κάρτα εργαζομένου που είδαμε και πριν. Γενικώς είναι μια πολύ χρηστική κάρτα για τον κάτοχό της, δηλαδή του ανοίγει πολλές πόρτες η χρήση της ρωσικής κάρτας. Όπως βλέπετε, ο Πούτιν εδώ τα κάνει εντυπωσιακά. Έχει βάλει το δικέφαλο έτος στην κάρτα. Λοιπόν, αντιρρήσεις. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Ποια λεξούλα λείπει από τον τίτλο Κάρτα του Πολίτη? Κάρτα εξυπηρετήσεως του πολίτη. Λείπει η λεξούλα εξυπηρέτηση. Θα μας προσφέρει κάρτα από μόνη της η κάρτα εξυπηρέτηση? Όχι, δεν πρόκειται να μας. Είπαμε και πιο πριν, θα έχει τα κλειδιά. Θα έχει λίγα βασικά στοιχεία. Αν λοιπόν μου δώσουν μια κάρτα με λίγα βασικά στοιχεία, τότε μου δίνουν μια νέα ταυτότητα. Τι να το κάνω όμως ένα νέο έντυπο ταυτοποίησης, μια νέα ταυτότητα, αν δεν κάνει το κράτος κάποια πραγματάκια πολύ σημαντικά? Ποια είναι αυτά, αν δεν οργανωθεί? Δεν γίνει ορθολογική χρήση του προσωπικού, εκεί που περισσεύει το προσωπικό να πάει αλλού που λείπει. Δοθούν χρήματα στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην ανάπτυξη των υποδομών. Δεν τιμωρηθούν οι επίορκοι υπάλληλοι. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, τι να την κάνω τη νέα ταυτότητα? Και 10 κάρτες του πολίτη να μου δώσουν, δεν πρόκειται να εξυπηρετηθώ, γιατί δεν θα βρω απέναντί μου ένα δημόσιο οργανωμένο. Εάν όμως γίνουν όλα αυτά, εάν γίνουν όλα αυτά που είπαμε, τότε μπορώ να εξυπηρετηθώ με το υφιστάμενο δελτίο ταυτότητας. Δεν θέλω νέα ταυτότητα. Έτσι. Δεν είναι το πρόβλημα του δημοσίου να με αναγνωρίσει με μια νέα ταυτότητα, αλλά είναι αφού με αναγνωρίσει να μπορέσει να με εξυπηρετήσει. Και αυτό δεν το λύνει η κάρτα του πολίτη. Άρα λοιπόν η οργάνωση πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από την κάρτα. Δεν είναι δικαιολογία η κάρτα, θα έρθει η κάρτα για να οργανωθούμε. Πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως, και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι δεν θα μας προσφέρει η κάρτα από μόνη της εξυπηρέτηση. Αντιθέτως, φέρνει πάρα πολλά προβλήματα. Για να δούμε μια αφίσα που έχουμε φτιάξει, δείχνουμε μια κλειδαριά που σπάει. Μιλάνε για καλές πρακτικές ασφαλείας. Όντως θα υπάρχει ασφάλεια? Για να δούμε. Αυτή, πάλι ένα δημοσίευμα από το Reuters,
αναφέρεται στην Αμερικάνικη Υπηρεσία National Security Agency, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφάλειας, και λέει ότι δουλεύει αυτή η εταιρεία, αυτή η υπηρεσία, με την παραδοχή ότι τα συστήματά της έχουν παραβιαστεί. Βγήκε μία διευθύντρια σε ένα συνέδριο και δήλωσε αυτά που σας διαβάζω. Δεν υφίσταται πλέον η έννοια ασφάλεια. Οι πλέον εξελιγμένοι αντίπαλοι πρόκειται να παραμείνουν να παρατηρήσουν τα δίκτυά μας. Πρέπει να οικοδομήσουμε τα συστήματά μας με την παραδοχή ότι οι εχθροί είναι μέσα και θα μείνουν μέσα. Και οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα διαφορετικά μέρη ενός συστήματος που μπορεί ήδη να έχουν παραβιαστεί. Deutsche Welle, 23/9/10, live στην τηλεόραση, hackers σπάσανε τη γερμανική κάρτα του πολίτη, την καινούρια. Deutsche Welle πάλι, 10/11/10, βρήκανε τρύπα στο software. 10 μέρες από την κυκλοφορία της, το αποσύρανε το software. Δηλαδή το πρόγραμμα που είχαν οι υπολογιστές με τους οποίους επικοινωνούσε η κάρτα. 19/1/11, κι άλλη τρύπα στο software. Αυτοί οι Γερμανοί δεν είναι άξιοι ούτε μια κάρτα του πολίτη να φτιάξουν. Μάλλον πρέπει να μας αντιγράψουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αμερικάνικη τράπεζα, ένα δημοσίευμα, λέγεται Pentagon Federal Credit Union ή PENDEF, PENFED. Αυτή λοιπόν δίνει δάνεια, έχει 1 εκατομμύριο πελάτες και δίνει δάνεια σε στρατιωτικούς της αεροπορίας, του στρατού ξηράς, της ακτοφυλακής, του Υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας, του Υπουργείου Άμυνας κλπ. Σε αυτήν λοιπόν μπήκαν hackers και κλέψαν τα στοιχεία όλων αυτών των πελατών της, όλων αυτών των στρατιωτικών. Φτιάξανε κάποια στιγμούλα, φημολογεί, το έκανε το Ισραήλ σε συνεργασία με την Αμερική, αυτό το διαδικτυακό ηλεκτρονικό σκουλίκι πρόγραμμα είναι το Stuxnet, για να μπορέσουν να καταστρέψουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Μάθαμε εκ των υστέρων ότι λίγο πιο εξελιγμένο να ήταν, θα είχε δημιουργήσει πυρηνική έκρηξη στις εγκαταστάσεις του Ιράν. Η Gaker Media είναι μια ιστοσελίδα που μπαίνουν διάφοροι για να συζητάνε. 1,3 εκατομμύρια κωδικοί εκλάπησαν. Τηλεφωνικά ψηφιακά κέντρα. Δεκέμβριος του 10. Μας πληροφορεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι μπήκαν hackers και κάνανε τηλέφωνα μεγάλης αξίας. Ο ιδρυτής του Facebook, του πειράξαν την ιστοσελίδα στο Facebook. Ο Νικολάς Σαρκοζή δήλωσε κανένα σύστημα δεν είναι απρόσβλητο σε επιθέσεις. Η Europol μας προειδοποιεί ότι κυκλοφορούν κυβερνοκλέφτες που κλέβουν στοιχεία ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών έχασε πολύ σημαντικά στοιχεία από τις συναντήσεις της G20, των 20 μεγάλων οικονομικά ισχυρών κρατών. Το ίδιο έπαθε και ο Καναδάς. Ευαίσθητα δεδομένα της βάσης του Υπουργείου Οικονομικών εκλάπησαν. Στις 6 μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου ήταν οι χάκες μέσα κάνα 2-3 χρόνια και κλέβανε βιομηχανικά μυστικά. Όλα αυτά είναι πληροφορίες του τελευταίου τριμήνου. Άγνωστοι hackers παραβίασαν το χρηματιστήριο του Λονδίνου, το χρηματιστήριο Nasdaq της Αμερικής. Στο BBC, 2 μέρες πριν γίνει η σύσκεψη της 25ης Μαρτίου, hackers μπήκαν να δούνε τι θα συζητηθεί την 25η, προφανώς και για μας. Το κυρίαρχο θέμα ήταν η Ελλάδα στη συνάντηση κορυφής της 25ης Μαρτίου. Η NASA έβγαλε μια αναφορά του εσωτερικού ελεγκτή ότι οι hackers είχαν αποκτήσει πρόσβαση στα πιο βασικά της συστήματα. Δεν τα πειράξανε, αλλά δυνητικά μπορούσαν να έχουν κάνει ζημιά στο διαστημικό λεωφορείο, διαστημικό σταθμό και στο διαστημικό τηλεσκόπιο. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε από τη Sony, από τον γίγαντα της πληροφορικής, ότι εκλάπησαν τα στοιχεία 77 εκατομμυρίων πελατών της. 2 μέρες μετά, λέει, μας χτυπήσαν κι άλλο σύστημα, άλλα 25 εκατομμύρια χαμένα. 100 εκατομμύρια άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε το νούμερο. Είτε ένας είναι, είτε δισεκατομμύρια, είναι πανεύκολο για τους hackers να τα κλέψουν. Και ποια στοιχεία, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης. Στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Οικονομική ζημιά. Στην Αγγλία ζητήσαν από 3 εκατομμύρια Άγγλους να ακυρώσουν τις πιστωτικές τους κάρτες. Στην πολιτεία της Τζόρτζια, αυτό έγινε πριν μια εβδομάδα, καταδικάστηκε ένας χάκερ, ο οποίος από διάφορα συστήματα είχε πάρει 675.000 πιστωτικές κάρτες. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, να κάνουμε μια πολύ απλή ερώτηση. Υπάρχει μια βάση δεδομένων στον κόσμο που να είναι ασφαλής? Και αν υπάρχει, αυτή θα είναι της κάρτας του πολίτη και της ελληνικής κάρτας του πολίτη? Συνεχίζουμε. Αυτά είναι για τους κλέφτες. Για να δούμε αυτοί που είναι φύλακες και μας προσέχουν από τους κλέφτες. Αυτός λέγεται Φαλτσιάνη. Ήταν διαχειριστής της HSBC, στο τμήμα πληροφορικής της τράπεζας αυτής στη Γενέβη, και από το 2006 μέχρι το 2008 έκλεβε δεδομένα πελατών, δηλαδή που είχαν καταθέσεις σε αυτή την τράπεζα, στην Ελβετία. Τι τα έκανε αυτά τα δεδομένα? Βγήκε και τα πούλησε. Πού? Σε χώρες. Μια παράνομη πράξη, η κλοπή δεδομένων,
έγινε νόμιμη αγορά, επειδή είναι από κυβέρνηση. Νομιμοποιούν οι κυβερνήσεις παράνομες πρακτικές. Με ποιο σκοπό? Να πατάξω, λέει, την εξαγωγή του χρήματος στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να το πιάσει με άλλο τρόπο και μεθοδεύεται τέτοια μέσα. Τι μας ενδιαφέρει από αυτό? Ότι ο διαχειριστής, αυτός που βλέπει τα στοιχεία μας, ανά πάσα στιγμή μπορεί να τα συσκευάσει και να τα αποστείλει όπου του δώσουν τα περισσότερα λεφτά. Άλλη περίπτωση, Vodafone Αυστραλίας, δεν ακούστηκε, διέρευσε το πάσπορτ της βάσης δεδομένων της Vodafone Αυστραλίας για ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι από αυστραλέζικη ιστοσελίδα. Διάφορες εγκληματικές ομάδες μπήκανε και πήραν τα στοιχεία των κατόχων, των πιστωτικών καρτών και χρηστών της εταιρείας. Μπορούσαν κάποιοι σύζυγοι να βλέπουν τα τηλέφωνα των συζύγων. Μπορούσαν να κοιτάξουν λογαριασμούς, να πειράξουν λογαριασμούς, να προσθέσουν κλήσεις, να αφαιρέσουν κλήσεις. Τι είπε ο Γέροντας πριν? Προσταφερούνται πληροφορίες σε αυτά τα συστήματα. Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Απόφαση 83-2009. Επέβαλε πρόστιμο 65.000 ευρώ σε μια εταιρεία που πούλησε το 2004 τα στοιχεία 5,5 εκατομμυρίων Ελλήνων στην Αμερική. Και από την πράξη σταθεί από την ενέργειά της αυτή την επιχειρηματική, εισέπραξε 170.000 ευρώ. Πού τα βρήκε τα στοιχεία? Είτε πήγαινε στο διαδίκτυο και μπορούσε με ειδικές φόρμες να πηγαίνει στις δημόσιες βάσεις, π.χ. την τηλεφωνική βάση του ΟΤΕ που είναι στο διαδίκτυο, και να δει τις πληροφορίες, ή πήγαινε σε φορείς και οργανισμούς, κτηνιατρικούς συλλόγους, ιατρικούς συλλόγους, δικηγορικούς συλλόγους, και είτε τις τα πουλούσαν είτε τις τα δίνανε και δωρεάν για διαφήμιση. Και μπόρεσε και μάζεψε στοιχεία 5,5 εκατομμυρίων Ελλήνων και τα έστειλε στην Αμερική. Ένα άλλο δημοσίευμα, Σεπτέμβριο του 2010 από το Βήμα, ένας κύριος, ένας άνεργος, πλησιάζοντας υπαλλήλους υπουργείων, μπόρεσε και συνέλεξε, όπως είπαν οι αστυνομικοί, κοιτάξτε την τελευταία πρόταση, βλέπαμε τα στοιχεία όσων διαμένουν στην Ελλάδα σήμερα. Πλησιάζοντας τα υπουργεία, είτε παμοιβή είτε δωρεάν, δεν το λέει το δημοσίευμα, μπόρεσε και μάζεψε όλα αυτά τα στοιχεία. Τι τα ήθελε? Προσπαθούσε να τα πουλήσει σε εταιρείες που αναζητούν εξασφαλισμένους πελάτες, εισπρακτικές εταιρείες. Ή για καταναλωτικούς σκοπούς, διαφημιστικές εταιρείες που προσπαθούν να προωθήσουν προϊόντα. Τι μας λένε όλες αυτές τις ιστορίες? Ότι ο διαχειριστής, το αφεντικό της βάσης δεδομένων, είναι ο πρώτος κίνδυνος. Και μετά έρχονται οι hackers, οι κλέφτες των δεδομένων. Δυνατότητα παρακολούθησης. Πληνθείο εξ επαφής ή πληνθείο εξ αποστάσεως. Για κοιτάξτε δύο στοιχεία τεχνολογικά. Το εξ επαφής είναι αυτό που έχει η τηλεκάρτα. Πρέπει να μπει σε μια υποδοχή, να ακουμπήσει για να πάρει ρεύμα και να λειτουργήσει. Είναι αυτό αριστερά. Αυτό εδώ είναι RFID και χωρίς μπαταρία. Το βλέπουμε εδώ, αυτή είναι μια προηγούμενη γερμανική ταυτότητα που είχε δοθεί σε 25.000 ανώτερους υπαλλήλους του γερμανικού δημοσίου. Έχει ένα τέτοιο τσιπάκι εξ επαφής. Και έχει ένα δεύτερο, το οποίο όπως βλέπετε την έχουν κόψει την κάρτα, είναι ενσωματωμένο, είναι μέσα. Αυτές εδώ είναι πολύ λεπτές ίνες. Και αυτές λειτουργούν ως κεραία. Αυτά πρέπει να είναι προστατευμένα. Δεν μπορεί να είναι πάνω στην ταυτότητα και να φαίνεται. Το τσιπάκι το εξ αποστάσεως θα είναι μέσα στην ταυτότητα και δεν θα φαίνεται. Πρέπει να είναι μέσα στο πλαστικό, να είναι προστατευμένο, να μην καταστραφεί. Όταν λοιπόν αυτό το τσιπάκι βρεθεί, το εξ επαφής, όπως είπαμε πριν, πρέπει να μπει σε μια υποδοχή για να διαβαστεί. Το εξ αποστάσεως πρέπει να πλησιάσει έναν αναγνώστη. Βλέπετε, πλησιάζει πάρα πολύ κοντά αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή του στέλνει σήμα, ενεργοποιείται η κάρτα, παράγεται εκείνη τη στιγμή ρεύμα μέσα της, δεν έχει μπαταρία για να εκπέμπει συνέχεια σήμα, παράγεται ρεύμα, έχει ένα κωδικό ή άλλες πληροφορίες γραμμένες στο τσιπάκι και απαντάει η κάρτα στο μηχάνημα το κάτω. Άρα λοιπόν αυτή μένει ήσυχη μέχρι να βρεθεί στο χώρο που θα την ενεργοποιήσει. Άλλοι τέτοιοι τρόποι ανάγνωσης καρτών είναι οι πύλες. Τις έχετε δει όλοι στα σούπερ μάρκετ όταν μπαίνετε και βγαίνετε που σφυρίζει ο συναγερμός. Αυτός εδώ ο μαθητής έχει πάρει τα βιβλία από μια βιβλιοθήκη. Κάθε βιβλίο έχει ένα τσιπάκι. Ο ίδιος έχει μια κάρτα και περνώντας από την πόρτα καταγράφει η πόρτα αυτή η πύλη ότι πήρε αυτά τα βιβλία ο συγκεκριμένος φοιτητής. Γίνεται αυτόματα η καταγραφή. Βλέπετε, πριν ήταν πολύ κοντά, ήταν πολύ εξ επαφής. Εδώ πάμε μεγαλώνει η απόσταση. Πόσο μακριά?
Τώρα, ειδικό τη πληροφορική που μα έχει μιλήσει, μα έχει πει ότι μέχρι και 90 μέτρα απόσταση μπορούν να διαβαστούν αυτά τα τσιπάκια. Μιλάμε πάντα τα τσιπάκια χωρί μπαταρία. Αυτά έχοντα μπαταρία στέλνουν συνέχεια σήμα. Τα μη έχοντα μπαταρία πρέπει να βρεθούν στον χώρο για να ενεργοποιηθούν και να απαντήσουν. Σίγουρα όμως τα 20-30 μέτρα είναι υπαρκτό σήμερα, υπάρχει ως υποδομή. Τα 90 μέτρα μάλλον είναι στο σχεδιασμό και θα βγει αργότερα στην αγορά. Για να δούμε τώρα. Να, ένα άλλο παράδειγμα. Γι' αυτό ναι, πουκάμισο αγορασμένο από ελληνικό σούπερ μάρκετ, πολυεθνική εταιρεία στην Ελλάδα. Δίπλα στο barcode που χρησιμοποιείται για να το περάσουν στο ταμείο, έχει αυτό το καρτελάκι εδώ, το υφασμάτινο, που γράφει σε διάφορες γλώσσες, σε διαφορετικές γλώσσες, κόψτε το πριν το φορέσετε. Εάν το κόψετε και το ανοίξετε, θα βρείτε αυτό μπροστά. Αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό πλαστικό. Αυτά είναι μεταλλικά ελάσματα και αυτά πολύ λεπτά. Είναι πολύ απλή μορφή, έχει 2, 3, 5 σεντ και έχει έναν κωδικό, δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν όμως βρεθεί στο ειδικό αυτό πεδίο, αυτό μιλάει. Δηλαδή λέει τον κωδικό του, λέει ποιο είναι. Με αυτό το τσιπάκι το πήρα όπως είναι και μπήκα σε κατάστημα ηλεκτρονικών. Βάραγε τον συναγερμό στην πύλη. Ενώ ήταν από κατάστημα σούπερ μάρκετ. Αυτά τα συστήματα μεταξύ τους είναι συμβατά. Δηλαδή όλα αυτά τα τσιπάκια μιλάνε μεταξύ τους. Και μιλάνε με τις βάσεις. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό έλεγε βάρα συναγερμό. Ότι κάποιος μπήκε. Μπορεί όμως να είναι συνδεδεμένο με μια βάση, με έναν υπολογιστή και να του λέει γράψε ποιος κωδικός μπήκε. Έτσι. Αυτές είναι πολύ απλές μορφές και πολύ φθηνές μορφές. Δεν θα έχει κάτι τέτοιο η κάρτα, κάτι πιο προηγμένο θα έχει. Για να έχει και δυνατότητες αποθήκευσης των εσόδων στοιχείων, γραψίματος, βυσίματος και ξαναγραψίματος. Σε αυτά δεν μπορεί κανείς να ξαναγράψει. Μια φορά στην παραγωγή μπαίνει ένας κωδικός. Λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα, είτε εξ επαφής, είτε εξ αποστάσεως, είτε RFID, είτε απλό πληνθείο, είτε δηλαδή από κοντά είτε από απόσταση, εγώ θα καταγράφουμε. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται, όταν είναι εξ επαφής, όταν είναι εξ αποστάσεως, κάθε φορά που θα ενεργοποιείται. Και πότε ενεργοποιείται, όταν χρησιμοποιείται κάποιος εν γνώση του την κάρτα ή όταν εν αγνία του κάποιος περάσει και υπάρχει αυτό το μηχάνημα που διαβάζει την κάρτα. Έτσι. Είτε στη μία περίπτωση λοιπόν, είτε στην άλλη, εγώ θα αφήνω ίχνη, ηλεκτρονικά ίχνη. Θα γράφεται ότι πέρασα. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει, από τα πολλά διαφορετικά σημεία που πέρασα μπορούν να εξάγουν το προφίλ μου. Ποιο προφίλ συνήθειών, καθημερινών συνήθειών, εκτάκτων, τακτικών συνήθειών. Τα πάντα, ό,τι κάνω, όπου βρίσκομαι, μπορεί να καταγράφεται. Αφήνω λοιπόν σε κάποιο log file, έτσι λέγεται, το αποτύπωμά μου, ηλεκτρονικό μου αποτύπωμα. Και όλα αυτά κατάλληλα συνδυαζόμενα μπορούν να βγάλουν το ποιος είμαι, ποιες είναι οι συνήθειές μου, τι κάνω. Ποιος άνθρωπος είμαι. Αυτό το λέμε μόνο εμείς, το φανταζόμαστε ή μας το λέει και κανένας πιο επίσημος, έτσι, πιο σημαντικός από εμάς. Λοιπόν, Frost & Sullivan, εταιρεία πολυεθνική, με υποκαταστήματα σε 40 χώρες. Στην Ελλάδα δεν έχει. Είναι εταιρεία μελετών και συμβούλων. Τι μας πληροφορεί λοιπόν η Frost & Sullivan στις 8 Μαρτίου του 2011, κοιτάξτε μία ανακοίνωση, εκθιάζει τη ρωσική κάρτα του πολίτη. Λέει πόσο σημαντική είναι και πόσο καλή. Ξεπέρασαν και τους Ινδούς πλέον. Έχουν την καλύτερη κάρτα στον κόσμο. Θα έχουν από 1/1/12. Σε αυτό που σας έχω βάλει στο κόκκινο, διαβάζετε τη μετάφραση κάτω. Σε αντάλλαγμα όλων αυτών των δυνατοτήτων, με μια μοναδική ταυτότητα, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις φυσικές, δείτε τη λέξη, physical, φυσικές κινήσεις κάθε πολίτη, αλλά και την ψηφιακή ηλεκτρονική του δραστηριότητα σε καθημερινή βάση. Έρχεται δηλαδή ένας συμβουλάτορας επιχειρήσεων και κυβερνήσεων και λέει κυβερνήσεις ξυπνήστε, έχετε το απόλυτο εργαλείο ελέγχου, προχωρήστε στην εφαρμογή τέτοιων συστημάτων. Παράλληλα ανακαλύψαμε ότι αυτή η εταιρεία, η Frost & Sullivan, το Δεκέμβριο το 2009 είχε φτιάξει μια μελέτη «Παγκόσμια κυβέρνηση και η αγορά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων». Ποια είναι αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση που η Frost & Sullivan τις φτιάχνει μελέτες? Πού αλλού χρησιμοποιείται? Στα ζώα. Ήδη τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2010 γίνανε πρώτες αγωγές στην Αμερική γιατί μια άλλη μορφή της κάρτας, του τσιπ της κάρτας, σε κάψουλα, εμφυτεύεται στα ζώα. Και έχουν αρχίσει και εμφανίζουν κάποια σκυλιά στην Αμερική καρκινικούς όγκους στους χώρους πέριξ του τσιπ. Και γίνανε και οι πρώτες αγωγές στα δικαστήρια. Θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί και στον άνθρωπο. Έχουμε δει παραδείγματα, ήδη κάποιοι γονείς στην Αμερική το κάνουν, το βάζουν στα παιδιά τους για να μην τα χάσουν. Λες και το τσιπάκι
για να έρθει η πληροφορία στο γονιό που είναι το παιδί, δεν θα περάσει πρώτα από το διαχειριστή. Και ο διαχειριστής θα αποφασίσει αν θα ενημερωθεί ο γονιός ή όχι. Δηλαδή, άμα του βάλουν τσιπάκι, θα είναι σίγουροι οι γονείς. Μήπως και με όλα αυτά τα συστήματα τα δείχνουν έτσι ώστε να νιώθουμε σίγουροι και να είμαστε ακόμα πιο εκτεθειμένοι. Θα μπορούσε ένα σύστημα παρακρατικό ή δικτατορικό ή οποιοδήποτε άλλο να βάλει τσιπάκια σε ανθρώπους ή να αναζητεί χαμένους ανθρώπους? Βεβαίως. Για σκεφτείτε ένα ακραίο παράδειγμα στη Βόρεια Κορέα, ένα τέτοιο σύστημα πόσο χρήσιμο θα ήταν στο καθεστώς. Θα μπορούσε να ελέγχει ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι στα γενέθλια του πατερούλη που κάνουν εκεί στη μεγάλη πλατεία. Λοιπόν, αφήνουμε ίχνη. Ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Ματζούφας από το Πανεπιστήμιο εδώ της Θεσσαλονίκης, έχει γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο «Βιομετρία και βιοπολιτική», εξαφορμής της έκδοσης των διαβατηρίων με τσιπάκι πριν κάποια χρόνια. Εκεί λοιπόν αναδεικνύει αυτό το κίνδυνο της καταγραφής. Τι σημαίνει για τον άνθρωπο η καταγραφή? Λέει, μπορούμε να καταγραφόμαστε. Εδώ, εντάξει, την παράγραφο έχει παράνομες πράξεις. Θα μπορούσαμε εμείς να αντικαταστήσουμε αυτήν την παράγραφο με επιλογές. Κάποια πράγματα που επέλεγα να κάνω πριν 10 χρόνια, σήμερα δεν τα θέλω. Έχω αλλάξει στάση ζωής. Αυτά όμως κάπου είναι γραμμένα και μπορούν, λέει ο κύριος καθηγητής, να αποτελέσουν μεγάλο πρόσχωμα στην προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Γιατί βγαίνουν από το παρελθόν και του γίνονται εμπόδια μπροστά του. Έτσι ο άνθρωπος με αυτή τη συμπεριφορά, αν έχουν οι τρίτοι απέναντί του, αρχίζει σιγά σιγά και πηγαίνει προς την απομόνωση. Άρα λοιπόν βλάπτεται η δυνατότητα του ανθρώπου να αφήνει πίσω του τα σφάλματα του παρελθόντος και να αρπάζει τις ευκαιρίες του μέλλοντος και να προχωράει στη ζωή. Νομίζω άρνηση μετανοίας, να το λέμε κάπως. Αρνείται το σύστημα του δικαίωμα στη μετάνοια. Το άτομο χάνει τη δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζεται. Εξαρτάται η ζωή του από επιλογές τρίτων και όχι από τις δικές του επιλογές. Ένα συμπέρασμα. Για προκειμένου να επιβιώσει ο άνθρωπος και να προσαρμοστεί, αναγκάζεται να αλλάξει συμπεριφορά. Τροποποιεί συμπεριφορά. Προκειμένου να με γράφουν ότι κάνω αυτό, άσε, δεν θα το κάνω, θα κάνω κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, απορρίπτει συνήθειες αρεστές αυτών και υιοθετεί συνήθειες αρεστές στο σύστημα, το οποιοδήποτε σύστημα. Πού είναι εδώ η ελευθερία, πού είναι το αυτοξούσιο, πού είναι ο αυτορμητισμός, πού είναι η πρωτοβουλία, όλα πάνε περίπατο. Δεν λέμε ότι είναι αυτόματες διαδικασίες αυτά τα πράγματα. Δεν θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί ξεκινάνε με το πρόσχημα της εξυπηρέτησης, με την πρόφαση της εξυπηρέτησης, του εξυγχρονισμού, της εξάλληψης γραφειοκρατίας. Για βάλτε όμως στο μυαλό σας σε 50 χρόνια από σήμερα, στα παιδιά και στα εγγόνια, αν εμείς υιοθετήσουμε αυτό το σύστημα, τι σύστημα θα εφαρμόσουν σε αυτούς? Η τεχνολογία προχωράει με άλματα. Αυτά που σήμερα είναι πραγματικότητα, χθες δεν ήταν καν φαντασία. Άρα λοιπόν, μήπως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτό το σύστημα με μια πρόταση, η ηλεκτρονική φυλακή που θα ζουν ελεύθερα, εντός εισαγωγικών, οι ηλεκτρονικά μαγκατισμένοι άνθρωποι? Ένα μάζεμα. Δεν χρειάζεται κάρτα για να οργανωθούμε. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στις βάσεις δεδομένων. Το μεγαλύτερο κονέ, η μεγαλύτερη γνωριμία, δεν θα είναι άλλου είδους γνωριμία παρά ο διαχειριστής της βάσης, ο υπεύθυνος που θα έχει τις πληροφορίες στα χέρια του. Και πρακτικά ποιοι θα είναι αυτοί? Άνθρωποι της πληροφορικής με αμφίβολες ηθικές αρχές. Θα παρακολουθείτε διαρκώς η ζωή του ανθρώπου. Θα καταγράφετε και θα παρακολουθείτε. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσει στην ψυχική ζωή. Είδαμε. Τροποποίηση συμπεριφοράς. Μήπως θα αυξηθεί η χρήση των ψυχοφαρμάκων με όλη αυτή τη διαδικασία? Ένα ερώτημα. Το κόστος. Δεν έχει αναδειχθεί στη χώρα μας, δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Ήταν το κυρίαρχο επιχείρημα στην Αγγλία που απορρίφθηκε η κάρτα. Θα μας κοστίσει όσο θα μας πούνε ή θα μας κοστίσει λίγο παραπάνω? Βλέπω Ολυμπιακοί αγώνες. Από ένα δημοσίευμα της Καθημερινής μάθαμε ότι η κυβέρνηση λέει ότι θα κοστίσει 5 με 6 ευρώ. Ανάλογα αν θα το κάνει η αστυνομία ή αν θα το δώσουν έξω σε ιδιωτική εταιρεία. Το κόστος για το δημόσιο, νομίζω συμφωνούμε όλοι, για την οργάνωση του δημοσίου πρέπει να τα αναλάβουμε. Το κόστος για την κάρτα δεν πρέπει να αναλάβουμε. Οποιοδήποτε και να είναι αυτό. Και είναι όλα αυτά μαζί. Οικονομικό, ηθικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, είναι όλα μαζί. Αν θέλετε μια μικρή πρόταση, δεν ξέρω αν χρειάζεται δελτίο πιο ασφαλές από αυτό που έχουμε. Με αυτό που έχουμε μια χαρά κάνουμε τη δουλειά μας. Αν χρειάζεται, πιθανώς ας βρούνε κάτι το οποίο να μην έχει κρυφά πραγματάκια, τσιπάκια, νούμεράκια, πράγματα που φυλακίζουν την ελευθερία μας. Βάσεις δεδομένων πρέπει να έχει το κράτος. Αρχεία πρέπει να τηρεί, βεβαίως. Ανεξάρτητα, μη διασυνδεδεμένα. Δεν το έχουν πει, αλλά λογικά πηγαίνει προς τα εκεί το σύστημα. Έναν κωδικό για τα πάντα.
Όχι. Τρομακτικός κίνδυνος. Όλες οι βάσεις δεδομένων εισφέρουν τις πληροφορίες που ξέρουν για αυτόν τον κωδικό και χτίζεται στο δευτερόλεπτο το προφίλ του κατόχου της κάρτας. Ενέργειες. Αυτή η δράση η σημερινή είναι από τις πιο σημαντικές που μπορούμε να κάνουμε. Ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης. Αυτή που έχουμε ξεκινήσει στην Αθήνα είναι η άλλη εξίσου σημαντική, η συλλογή υπογραφών. 65.000 έχουμε μαζέψει. Φανταστείτε να γίνουν 100-200, 1 εκατομμύριο. Θα είναι πολύ σημαντικό μέσο άσκησης πίεσης προς τους κυβερνώντας. Γνωστούς ανέχουμε σε πολιτικό επίπεδο και μπορούμε να τους ενημερώσουμε, να τους επηρεάσουμε, να μην περάσει ο νόμος. 2 εβδομάδες ακόμα περιθώριο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι μερίδες παρουσία και οι νομικές αγωγές και οι συλλογικές αγωγές. Αυτό βέβαια πρέπει να δούμε νόμο πρώτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε από πριν κάποια δράση. Ένα αυτοκόλλητο που σας μοιράσαμε έξω. Να δούμε μια στιγμούλα αγγλικές κάρτες, αγγλικές αφίσες, ηλεκτρονικές ταυτότητες. Αν δεν είσαι στη λίστα τους, δεν υπάρχεις. Κοιτάξτε, αυτή είναι η κλασική, όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα και από κάτω σταματήστε τις βάσεις δεδομένων. Βάσεις δεδομένων εννοεί ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και αυτή είναι πολύ ωραία. Είσαι ένοχος μέχρι να αποδειχθείς αθώος. Επειδή οι υπολογιστές δεν κάνουν ποτέ λάθος. Έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστώ. Ξεκάθαρα ότι όσοι υποστηρίζουν, και υπάρχουν και κάποιοι που υποστηρίζουν και από το χώρο της Εκκλησίας, ότι η κάθε του πολίτη θα χτυπήσει τη γραφειοκρατία και παράλληλα θα εξυπηρετήσει καλύτερα τον πολίτη, αυτή η άποψη δεν είναι απλά αθώα, είναι αφελής, νομίζω, από αυτά που ακούσαμε. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα, τι κάνουμε. Πρέπει να γίνουμε μάλλον Άγγλοι, διότι όπως ακούσαμε, οι Άγγλοι κατάφεραν να ακυρώσουν τον νόμο. Υπάρχει το κρίσιμο διάστημα από εδώ και πέρα και νομίζω ότι η εισήγηση που θα είναι πολύ σύντομη, γι' αυτό πρέπει να την ακούσετε και αυτή την εισήγηση, του νομικού, του δικηγόρου Παραλίου Πάγου, του Δήμου του Θανάσουλα, είναι σημαντικό γιατί αυτό το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι από τη διαβούλευση να γίνει νόμος του κράτους είναι το πιο σημαντικό. Να μην φτάσουμε σε τελεσμένα, διότι τα τελεσμένα θα δημιουργήσουν προβλήματα. Και είναι πολύ δύσκολο αν γίνει νόμος του κράτους από εκεί και πέρα και είναι υποχρεωτική φυσικά κάτι το πολίτη όπως έχουν πει. Να αντιδράσουμε μετά. Και είναι δύσκολο επίσης για τον απλό μέσο Έλληνα, τον δημόσιο υπάλληλο, τον εργαζόμενο, αν αυτό γίνει νόμος του κράτους, να πει δεν θα το πάρω. Θα υπάρχουν σημαντικές συνέπειες. Σε αυτό νομίζω λοιπόν ότι πρέπει με προσοχή να ακούσουμε τον νομικό τρόπο που έχουμε όλοι για να αντιδράσουμε σε αυτό το που επιχειρείται. Γι' αυτό καλώ στο βήμα τον Δήμο τον Θανάσουλο, ο οποίος εκτός των άλλων είναι νομικός σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης και Σταγών και ασκεί τη δικηγορία με ειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο. Παράλληλα να σας πω ότι στο λίγο χρόνο που έχουμε μπροστά μας θα έχετε τη δυνατότητα σε ανθρώπους της γραμματείας που θα σας πλησιάσουν να τους δώσετε τα ερωτήματά σας, ούτως ώστε αν μπορούμε, οι ομιλητές δηλαδή, να δώσουν και απαντήσεις στα όποια ερωτήματα υπάρχουν. Αυτό θα γίνει στο διάστημα της σύντομης παρέμβασης του Δήμου του Θανάσου. Σεβαστοί πατέρες, σεβαστές αδελφές, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Μολονότι εμείς οι δικηγόροι έχουμε το τεκμήριο της πολυλογίας, θα προσπαθήσω αντιλαμβανόμενος την ώρα, όσο μπορώ να τα μαζέψω, όσο δυνατόν πιο σύντομος και όσο δυνατόν πιο ευκολονόητος. Αν και η αλήθεια είναι ότι τα νομικά θέματα που ανακύπτουν από την χρήση της κάρτας του πολίτη, την σχεδιαζόμενη ή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πολύ απλά και μπορούν να επιληθούν ή να αντιμετωπιστούν ακόμη και με τη σκέψη ενός πρωτοετούς φοιτητού της νομικής. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι ξεκινώντας, και μάλλον ξεκινώντας, όταν είχα ολοκληρώσει αυτά τα οποία έβλεπα ότι ήθελα να πω, μπήκα στον πειρασμό να μπορούσα να τα συνοψίσω και με μία φράση. Είναι μία φράση χιλιοϊκουμένη, μία φράση με ιστορικό φόρτο. Είναι μια φράση την οποία νομίζω όμως ότι ήρθε και πάλι ο καιρός να την εννοήσουμε μέσα μας. Να την εννοήσουμε και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Η φράση αυτή είναι ελευθερία ή θάνατος. Κάποιοι άνθρωποι... σαν εμάς, πριν από σχεδόν 200 χρόνια, σίγουρα με λιγότερη μόρφωση και με λιγότερο βιωτικό επίπεδο, με χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο, ζήγιασαν αυτή τη φράση μέσα τους, πήραν την απόφασή τους. Δεν σκέφτηκαν ούτε τον εαυτό τους, ούτε τα παιδιά τους, παρά έσκεψαν να προσφέρουν ό,τι είχαν και δεν είχαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τη πατρίδα στην ελευθερία. Και οι άνθρωποι αυτοί.
Καθυστερούμε. Και οι άνθρωποι αυτοί το κάνουν αυτό γιατί είναι Έλληνας και ο Έλληνας αγαπάει την ελευθερία. Η ελευθερία και ο Έλληνας είναι συνηθισμένος στο βάθος της ιστορίας. Δεν είναι τυχαίο πως ο εθνικός μας ύμνος δεν μιλά ούτε για τις ωραίες μας ακρογιαλιές, ούτε για τον βασιλιά μας, ούτε για το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα του υγείας. Μιλάει για την ελευθερία. Είναι ύμνος στην ελευθερία. Χαίρεο, χαίρεο, ελευθερία λέει. Και μόλις ο Έλληνας απελευθερώθηκε, ή μάλλον επαναστάτησε, με την ισχύ των όπλων του, ήδη από το Φεβρουάριο του 1722, μαζεύτηκε στην Επίδαυρο όλοι οι επαναστατημένοι Έλληνες, και εκεί τι φτιάξαν? Φτιάξαν σύνταγμα. Φτιάξαν ένα σύνταγμα το οποίο στο πέρασμα των αιώνων και έως το σημερινό, ο σκληρός του πυρήνας δεν έχει σχεδόν να αλλάξει καθόλου. Κρατήστε το αυτό που θα πούμε τώρα. Ακόμη και σήμερα το Σύνταγμα ξεκινά στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Αδιαιρέτου Τριάδους και αναγνωρίζει ως επικρατούσα θρησκεία αυτή της Ανατολικής και Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό δεν συνεχίζει να γίνεται και με άλλες χώρες. Άλλαξε, για παράδειγμα, στην Ελβετία και το στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Αδιαιρέτου Τριάδους, ή τέλος πάντων ποιο είχε και ποιο χρησιμοποιούσε, δεν θυμάμαι ακριβώς, άλλαξε. Δείχνει λοιπόν κάτι. Δείχνει ότι ακόμη και σήμερα ο συντακτικός νομοθέτης σέβεται αυτό, σέβεται την Ορθόδοξη Εκκλησία. Να τονίσουμε ότι το σημερινό μας το Σύνταγμα είναι ένα από τα αρτιότερα συντάγματα στον κόσμο. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είναι ενδεικτικό της ποιότητας της ελληνικής επιστημονικής σκέψης και του ήθους, καθώς και των αξιών που μας διακρίνουν ως γένος. Το ελληνικό Σύνταγμα, με όλο αυτό τον ιστορικό φόρτο που δείξαμε παραπάνω, κακώς αγώνων και θυσιών και αγάπης του ελληνικού λαού για την ελευθερία, έχει υπερνομοθετική ισχύ. Δηλαδή, υπερισχύει κάθε νόμο, προδικού διατάγματος, υπουργικής αποφάσεως κλπ. Αποτελεί το κριτήριο αξιολόγησης των διαφόρων νομοθετημάτων και με βάση αυτό θα εξετάσουν και την νομιμότητα του επίμαχου νομοσχεδίου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και της κάρτας του πολίτη. Οδηγός μας στην προσπάθεια αυτή είναι μια σειρά από άρθρα του Συντάγματος. Θα τα αναφέρω, είναι συγκεκριμένα αποσπάσματα. Άρθρο 1, παράγραφος 2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Άρθρο 2, παράγραφος 1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Άρθρο 3. Το διαβάσαμε και πιο πριν. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Κυρία παρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Άρθρο 13. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός. Και επίσης, στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 3, εισάγεται μια εξαίρεση η οποία θα μας προβληματίσει. Κανείς δεν μπορεί εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους. Ας δούμε, με βάση αυτά τα άρθρα, ως εδώ, και με βάση τα όσα ακούσαμε από τους προηγουμένους, τι ισχύει πραγματικά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο, ύστερα από τις δύο ομιλίες που προηγήθηκα, ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πολλά θέματα συνταγματικότητας που εγείρονται από την προσπάθεια εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της κάρτας του πολίτη. Και αυτό γιατί η εφαρμογή αυτών έρχεται να θίξει την ελευθερία μας σε πολλαπλά επίπεδα. Ερχόμενη σε σύγκρουση φυσικά με το Σύνταγμα, που δουλειά του είναι να προστατεύει, όπως είπαμε και πιο πριν και αποδείξαμε, την ελευθερία μας σε όλες τις εκφάνσεις της. Ειδικότερα, βλέπουμε ότι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου πάγουν πια να αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Πλήττεται η ελευθερία της θρησκευτικής μας συνειδήσεως. Πλήττεται η ορθόδοξη θρησκεία μας, καθώς οι πιστοί και η Εκκλησία της Ελλάδος καλούνται από την πολιτεία να παραβούν τους ιερούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Σε τελικό επίπεδο, πλήττεται η κυριαρχία ελευθερία της ίδιας μας της χώρας, αφού οι εθνικές σημασίες πληροφορίες που συγκεντρωτικά θα συλλέγονται θα είναι δυνατόν να κοινοποιούνται σε τρίτες κυβερνήσεις, οργανισμούς και μηχανισμούς, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις για τους Έλληνες ως σύνολο αλλά και για τον κάθε ένα μας ξεχωριστά. Γεννούνται φυσικά οι απορίες. Γιατί αυτές οι εκπτώσεις στην ελευθερία μας και αν αυτές είναι νόμιμες. Την πρώτη ερώτηση θα την αφήσουμε να τα απαντήσουμε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, για να παραμείνω. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, πρέπει να πούμε ενημερωτικά ότι σίγουρα κάποιοι λόγοι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος δύναται να επιβάλλουν περιορισμούς στις ελευθερίες και τα δικαιώματά μας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως διαβάσαμε στο άρθρο 13, κανείς δεν μπορεί να απαλλαγεί λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων από την εκπλήρωση υποχρεώσεων προς το κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, δεν αποδεικνύεται από τον νομοθέτη ούτε ύπαρξη κάποιου υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την κάρτα της, τη διθέσπιση της κάρτας του πολίτη, και ούτε ότι ακόμη και αν υπήρχε αυτό το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, ότι η κάρτα του πολίτη δύναται να το αξιοποιήσει τόσο αποτελεσματικά, ώστε να αξίζει να περιορίσουμε τις ελευθερίες μας. Μια ερώτηση στην καθημερινότητα.
Αν έχει πάει κάποιος επειδή καθυστερεί η σύνταξή του εδώ και 6-9 μήνες για να πάρει μια σύνταξη και πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και περιμένει και έξω από το security, έχει την πεποίθηση ότι αν και η κάρτα του πολίτη, κάποιος υπάλληλος θα ασχοληθεί πιο γρήγορα με το θέμα του, αφού οι υπάλληλοι δεν επαρκούν, τι θα κάνει η κάρτα του πολίτη, θα διεκπαιρεώσει την αίτησή του. Άρα λοιπόν, γιατί βγαίνει και ονομάζεται ως κάρτα εξυπηρέτησης και ότι θα συντηρηθούν οι διαδικασίες. Πώς θα γίνει αυτό, κανείς δεν μας το εξηγεί. Το αντίθετο λοιπόν. Οι ελευθερίες μας στίγονται υπέρμετρα ή ακόμη και εξαφανίζονται χάρη μιας αόριστης και ουτοπικής υπόσχεσης ευκολίας και ταχύτητας εξυπηρέτησης στις αλλαγές μας. Είναι σαφές ότι παραβιάζει η αρχή της αναλογικότητας που πρέπει να διακρίνει την πολιτεία στη λήψη των αποφάσεών της. Προχωρώντας ακόμη και ειδικά για το υποψήφιο νομοσχέδιο, να πούμε ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 9α του Συντάγματος που λέει ότι καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα των προσωπικών του δεδομένων, όπως ο νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως ο νόμος ορίζει. Το σχετιζόμενο με το άρθρο αυτό του Συντάγματος, το οποίο είναι πολύ αυστηρό και είναι πολύ πρόσφατο, ορίζει ότι στην παράγραφο του άρθρο 5, πρόκειται για το νόμο 2472-97, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του νόμου συμφέροντος και όταν υπό τον όρο ότι υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αυτά αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών. Από το κείμενο του νομοσχεδίου, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει πραγματικός ο παραμικρός προβληματισμός εάν θίγονται δικαιώματα, εάν θίγονται θεμελιώδεις ατομικές ελευθερίες. Και εάν και δεν υπάρχει παραμικρή αιτιολογία για το εάν αξίζει τον κόπο να θυγούν αυτές οι ατομικές ελευθερίες. Έχουμε λοιπόν κατάφορη παραβίαση του άρθρου 9α του Συντάγματος. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στερείται αιτιολογίας λοιπόν, που να καταδεικνύει την υπεροχή των λόγων εφαρμογής σε σχέση με τα δικαιώματα και συμφέροντα των Ελλήνων. Και είναι αποδεδειγμένο ότι θίγει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας. Η ιδέα επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα διασφάλισης προστασίας του προσωπικού μας δεδομένων από ανεξάρτητη αρχή είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Περιοριζόμενες σε απόριστες δεσμεύσεις που η πείρα έχει δείξει ότι ουδέποτε υλοποιούνται. Γιατί δεν προηγούνται άραγε ρυθμίσεις ασφαλείας της εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε προηγμένες χώρες, όπως είδαμε, πολύ περισσότερο αντιλαμβάνονται τις αδυναμίες τους και μονότα έχουν και μεγαλύτερες ικανότητες και χρήματα. Ωστόσο, σταματούν ή παγώνουν το ζήτημα. Εδώ στην Ελλάδα, ελαφρά την καρδία, ξεκινά μια αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία χωρίς τις ελάχιστες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις. Είναι σαν να αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα και να λέμε ότι πρώτα θα κάνουμε πυρηνικά εργοστάσια και ύστερα θα θέσουμε τους κανόνες ασφαλείας. Και εδώ, μια που φτάσαμε, να κάνω και να πούμε και μια πρόταση, η οποία νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί από τους νομικούς μας. Πρόκειται για την αρχή της προφύλαξης. Η αρχή της προφύλαξης θεσπίστηκε μέσα στη δεκαετία του 80 στις ευρωπαϊκές χώρες, η οποία λέει ότι βλέποντας τις τεράστιες συνέπειες πια που έχει η εφαρμογή της τεχνολογίας, ότι όταν λέει υπάρχει μια έλλειψη επιστημονικής βεβαιότητας, ότι μια παραγωγική διαδικασία είναι βλαβερή, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για να μην λάβουμε μέτρα ώστε να αποφευθεί η βλάβη. Ειδικά αν έχουμε βάσιμες υποψίες ότι υπάρχει πιθανότητα αργά ή γρήγορα κάτι να πάει στραβά. Αυτό η αρχή της προφύλαξης έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 1264 του 2005 με εφαρμογή στο περιβάλλον και την υγεία. Επειδή πια η τεχνολογία έχει προχωρήσει και πλήττονται πια εκτός από το περιβάλλον και την υγεία και ζητήματα των ατομικών ελευθεριών, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εργαστούμε οι νομικοί, αλλά και να απαιτήσουν και οι πολίτες, να εφαρμοστεί η αρχή αυτή της προφύλαξης και εκεί. Ας αποδείξουν πρώτα ότι δεν υφίστανται οι κίνδυνοι αυτοί που ήδη έχουμε δει να επιβεβαιώνονται και που πιο πριν ανέλησε ο φίλος μας ο Στάθης, και ύστερα να έρθουμε και να κουβεντιάσουμε για το αν θα εφαρμοστεί ή όχι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Με άλλα λόγια, φτάνουμε σε ένα σημείο όπου πια πρέπει να πάρουμε μέτρα και πρέπει να αγωνιστούμε. Διότι αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και είμαστε πεπισμένοι ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα δικαιώσει τους αγώνες μας. Πλην όμως, γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία πολύ πρόσφατα με το 3900 του 2010 ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων έχει αποκτήσει πολύ μεγάλο κόστος. Και σίγουρα καλύτερα να είμαστε προμηθείς παρά επιμηθείς. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Καταρχήν μια πρόταση. Κύριε Βουλευτά, με συγχωρείτε εσείς που βρίσκεστε εδώ. Πραγματικά αντιλώντας το θάρρος από την καλή σας πρόταση, γιατί από όλους τους βουλευτές
Μόνο δύο ήρθαν σήμερα για να παρακολουθήσουν αυτήν την εκδήλωση και αυτό δείχνει κάτι τις καλές προθέσεις. Απευθύνω μια έκκληση, η οποία δεν είναι προσωπική, είναι μια έκκληση νομίζω όλων μας. Το Σύνταγμα στο άρθρο 44 προβλέπει ότι με πρόταση των 2/5 της Ελληνικής Βουλής είναι δυνατόν να εισαχθεί στην ολομέλεια προς συζήτηση πρόταση για δημοψήφισμα. Και αν τα 3/5 το αποφασίσουν, να γίνει δημοψήφισμα. Νομίζω λοιπόν ότι ήρθε ο καιρός να γράψει την βουλευτική ιστορία κάποιοι βουλευτές και να ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι θα δείξει και θα μετρήσει πραγματικά πέρα από κομματική πειθαρχία και από οτιδήποτε άλλο, ποια είναι η στάση μας σε αυτό το θέμα. Όταν η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει 100.000 υπογραφές ότι αρκούν για να γίνει ένα δημοψήφισμα σε μια χώρα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3 εκατομμύρια υπογραφές δεν σημαίνουν τίποτα. Είναι κρίμα πραγματικά. Νιώθουμε ότι αγνοούμαστε. Δεν απευθύνω φυσικά σε εσάς με αυτό το ύφος, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κλείνοντας λοιπόν, και πέρα από αυτό, θα πρέπει φυσικά να θυμηθούμε και το ακροτελεύθερο άρθρο του Συντάγματος. Άρθρο 120. Τι λέει το άρθρο 120, να το θυμηθούμε. Παράγραφος 2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό, είναι και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Η τήρηση του Συντάγματος επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Και εδώ λοιπόν έρχεται και πολλά η πρόταση, η φράση αυτή που είχαμε πει στην αρχή, ελευθερία ή θάνατος. Δεν θα είμαστε παράνομοι αν αρνηθούμε την κάρτα του πολίτη. Θα είμαστε αντίθετα παράνομοι και κινούμενοι αντίθετα προς το Ελληνικό Σύνταγμα αν τη δεχθούμε. Το χρωστάμε αυτό σε αυτούς που δώσαν το αίμα τους για μας. Δεν μπορεί στο ελευθερία ή θάνατος του προγόνου μας, εμείς ουσιαστικά να λέμε ασφάλεια ή θάνατος, ή ακόμη χειρότερα σταθερό επιτόκιο ή θάνατος. Το χρωστάμε στα παιδιά μας, θα τους παραδώσουμε μια χώρα ελεύθερη. Και ας μην ξεχνάμε αυτό που είχε πει και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, όταν συζητιόταν το Αμερικανικό Σύνταγμα του 1789, ότι αυτοί που θα θυσίαζαν ουσιώδη ελευθερία για να εξαγοράσουν λίγη προσωρινή ασφάλεια, δεν είναι άξιοι ούτε για την ελευθερία, ούτε για την ασφάλεια. Ευχαριστώ.